Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι ρυθμίσεις του νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που προβλέπουν τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την αναβάθμιση του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας και την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι το αντικείμενο της απόψινής μας συζήτησης. Θα αναδείξουμε ακόμη τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας στην Αυστραλία με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ θα μιλήσουμε για τις διατάξεις που σχετίζονται με την αντιεγκληματική πολιτική αλλά και το προσφυγικό. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου στο στούντιο τους εισηγητές των κομμάτων, ο κύριος Γιώργος Κοντρονιάς από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Κοντρονιά. Να είστε καλά. Η κυρία Χαρά Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία Καφαντάρη. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ο κύριος Γιώργος Καμίνης από το Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Σας. Ο κύριος Μανώλης Συντυχάκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση. Καλησπέρα και σε εσάς. Για το πώς λειτουργεί ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Αυστραλία θα μας μιλήσει μέσω Skype ο Βασίλης Παπαστεριάδης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα ένα βίντεο με τις ρυθμίσεις του νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το πρώτο κεφάλαιο του νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβλέπει τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων με προτεραιότητες αφενός την πρόληψη, ετοιμότητα και προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών και αφετέρου τη μείωση του κινδύνου και την αντιμετώπιση, αποκατάσταση και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Ο Εθνικός Μηχανισμός εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ διαρθρώνεται και λειτουργεί επιχειρησιακά μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας και των Πλαισίων Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Οι παραπάνω δομές και λειτουργίες υποστηρίζονται από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες των αυτοτελών διευθύνσεων πολιτικής προστασίας περιφερειών και των αυτοτελών τμήματων πολιτικής προστασίας δήμων. Ο Εθνικός Μηχανισμός ενεργοποιείται κλιμακούμενος ανάλογα με την κατάσταση ετοιμότητας, η οποία διαβαθμίζεται ως εξής: κατάσταση συνήθους ετοιμότητας, Green Code, κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, Yellow Code, κατάσταση επιφυλακής, Orange Code και κατάσταση κινητοποίησης, Red Code. Επίσης, συστήνεται Μητρό Εμπειρογνωμόνων και Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, η οποία εγκρίνει την εθνική πολιτική μείωσης κινδύνου καταστροφών και προβαίνει σε ετήσιο απολογισμό αποτελεσματικότητας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις επιχειρησιακές δομές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού, αναφορικά με τα πλαίσια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη στρατηγική διαχείριση του κύκλου καταστροφών στα γενικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών και στην εκτίμηση της επικινδυνότητας, ενώ περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με τις διαδικασίες απομάκρυνσης πολιτών, τις εναλλακτικές οδεύσεις απομάκρυνσης, τους τρόπους και τις δυνατότητες μεταφοράς των πολιτών, τις διαδικασίες ενημέρωσης του κοινού και τις δράσεις για έβρεση χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας. Στο τέταρτο κεφάλαιο προβλέπονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και η διάρθρωσή της, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο καθορίζονται οι επιχειρησιακές και υποστηρικτικές δομές του Εθνικού Μηχανισμού, στον οποίο λειτουργούν Μονάδα Χερσαίων και Θαλασσίων Επιχειρήσεων, Μονάδα Εναερίων Επιχειρήσεων, Μονάδα Εμπλεκομένων Φορέων, Μονάδα Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής, Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης. Επίσης, προβλέπονται ρυθμίσεις για τις υποστηρικτικές δομές χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, η ΕΣΠΑ και η σύσταση επιχειρησιακού ταμείου. Ακόμη, ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ενώ αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία, συστήνεται Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων και Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών θα υπάγεται στη δομή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει διατάξεις για δαπάνες απορρίτων αναγκών, ενώ προβλέπονται ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του εθελοντισμού, καθώς ορίζονται προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση εθελοντικών οργανώσεων, ηθικές αμοιβές, ενίσχυση σε υλικά μέσα, ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη. Ακόμη περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την οργάνωση και τον εξυγχρονισμό του πυροσβεστικού σώματος, τα εναέρια μέσα, τη διαχείριση υλικού, καθώς και θέματα αξιολόγησης και υπηρεσιακής εξέλιξης.
Ο νόμος περιλαμβάνει και διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Αντεγκλιματικής Πολιτικής, καθώς προβλέπει παράταση των συμβάσεων πρόσληψης με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των υπαλλήλων φύλαξης στα καταστήματα κράτησης, ρυθμίσεις για τη μετεγκατάσταση του συμπλέγματος εγκαταστάσεων κράτησης Κορυδαλλού και αντισταθμιστικά ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, τροποποιούνται οι διατάξεις για τη διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του συνηγόρου του πολίτη. Ενώ δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργεί εποπτευόμενους χώρους χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Αυτές λοιπόν οι βασικότερες ρυθμίσεις. Είναι ένας μεγάλος νόμος αυτός, ξεκινώντας από εσάς κύριε Κοτρονιά, 190 άρθρα και άλλα 8 για το προσφυγικό ή τροπολογία. Ακούστηκαν πάρα πολλά ότι είναι, υπάρχει συγκεντρωτισμός ως προς το συντονισμό, ότι είναι πολυδέδαλο και το σχήμα και για αλληλοεπικαλύψεις. Εγώ θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι θα είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αυτός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να προλάβει η χώρα την αντιπυρική περίοδο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκύψουν. Κύριε Κουλούρη, θα επικαλεστώ λίγο την εμπειρία μου. Ήμουνα 16 χρόνια δήμαρχος, ήμουνα επί τρεις θητείες πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ήμουνα και ένας από τους συντάκτες μαζί με κάποιους σπουδαίους καθηγητές ενός συστήματος μιας μελέτης πολιτικής προστασίας που έκανε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Πιστέψτε με, και το λέω όχι επειδή τυχαίνει να είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δυνατό νομοσχέδιο. Ναι. Ένα νομοσχέδιο που αν ακολουθήσουν αυτά που πρέπει να ακολουθήσουν τα εφαρμοστικά, πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ότι πράγματι ήταν ένα νομοσχέδιο που έκανε μια τομή σε όλο αυτό που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τελευταία χρόνια εννοώ διαχρονικά, το οποίο τι είναι? Μια ασυνεννοησία, μια έλλειψη ανάληψη ευθύνης, μια διάχυση της ευθύνης και στο τέλος απόσυρση των ευθυνών. Το σημαντικότερο είναι ο συντονισμός και βεβαίως τα μέσα. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και η πόρη από το ΕΣΠΑ κτλ. Λοιπόν, στο συντονισμό τώρα. Λοιπόν, ένας θα έχει το λόγο. Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει μια κάθετη δομή το νομοσχέδιο, το οποίο δίνει στον κάθε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Αυτό είναι το μυστικό. Ναι. Να υπάρχει συγκεκριμένος ρόλος και να μην μπλέκονται πάρα πολύ. Και να μην διαχέεται η ευθύνη. Ξέρετε πόσες φορές ως δήμαρχος είχα αντιμετωπίσει κάτι έκτακτο, με ένα έκτακτο φαινόμενο, χιόνι, ξαφνικά, και να ψάχνω μεταμανίας να βρω άτομα, να βρω μέσα και να μην σηκώνει κανένας τα τηλέφωνα. Ναι. Ξέρετε πόσες φορές έζησα ως δήμαρχος επίσης εφαρμογή του ξενοκράτη, του ενός συστήματος, σχεδίου, ναι, που υπήρχε για την έκτακτη, για τις έκτακτες ανάγκες, και να μην μπορούμε να βρούμε πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε ότι σε κάθε περιφέρεια ο συντονιστής, ο περιφερειακός συντονιστής που τον ορίζει ο περιφερειάρχης, ξέρουμε ότι κάνει μόνο αυτή τη δουλειά και ξέρουμε ότι είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Αυτός ο συντονιστής με τι κριτήρια θα επιλεχθεί? Αυτά θα με κριτήρια που να έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με την εμπειρία του, ναι, με το βιογραφικό του, με το να είναι εμπειροπόλεμος εντός εισαγωγικών σε τέτοια θέματα, και φυσικά ο περιφερειάρχης ο οποίος θα τον επιλέξει θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη του, γιατί ουσιαστικά αυτός θα τον εκπροσωπεί. Ναι. Σημασία έχει βέβαια να εκπονηθούν και σχέδια έκτακτης ανάγκης ανά περιφέρεια και ανάλογα και με τις ανάγκες. Έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, κυρία Κουλούρη, μια άλλη τομή που κάνει το νομοσχέδιο σε αυτό το τομέα είναι ότι δεν τα αφήνει όλα αυτά στην τύχη του. Γιατί και εγώ όταν ήμουν δήμαρχος έπρεπε να κάνω ένα σχετικό σχέδιο. Ποιος με έλεγχε εάν εγώ το σχέδιο αυτό το επικαιροποιούσα ή ενημέρωνα καθόλου για αυτό το σχέδιο? Τώρα ο κάθε δήμαρχος θα πρέπει μια φορά το μήνα στον περιφερειακό συντονιστή να του δίνει αναφορά για το τι μέσα υπάρχουν, τι προσωπικό υπάρχει, και να επικαιροποιεί τα σχέδια αυτά συνεχώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κάθετη δομή, ο ένας βοηθάει τον άλλον, δηλαδή τα τοπικά συντονιστικά κέντρα βοηθούν τα περιφερειακά και τα περιφερειακά αναφέρονται στο κεντρικό. Ελήφθησαν υπόψη οι επισημάνσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος? Γιατί έγιναν κάποιες επισημάνσεις κατά την ακρόαση φορέα? Κοιτάξτε, η Ένωση Περιφερειών. Ειδικά ως προς το κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Κοιτάξτε, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος οπωσδήποτε θα ήθελε πάρα πολύ να στηρίξει ακριβώς τον ρόλο των αιρετών περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών. Ναι.
Κατανοητό αυτό. Το θέμα είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Δεν μπορεί να παίρνουμε ένα τηλέφωνο και να ψάχνουμε τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται για κάποια πολιτική του υποχρέωση ή κάπου αλλού εκτός, και τα πρώτα λεφτά, τα κρίσιμα λεφτά τα να μην μπορούμε λέτε, να βρούμε. Τα πρώτα, άρα λοιπόν, προφανώς υπάρχει ρόλος σε όλους. Πρώτα απ' όλα ο Περιφερειάρχης προείσταται του περιφερειακού οργάνου. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης και ο θεματικός συμμετέχουν στο περιφερειακό συντονιστικό όργανο. Άρα λοιπόν έχουν ρόλο σημαντικότατο, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι κινούν όλο το μηχανισμό της περιφέρειας. Η χρηματοδότηση θα είναι από ποιους? Θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι στον προϋπολογισμό που θα είναι για την πολιτική προστασία και από εκεί πέρα ό,τι μπορούμε να πάρουμε από ευρωπαϊκά προγράμματα? Η χρηματοδότηση πέραν των... Γιατί δεν έχουμε και τα καλύτερα μέσα, έτσι πέραν... έχουμε και στα Καναντέρ είχαμε προβλήματα. Το ξέρω, ναι. Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα είναι αυτό που είπατε μόλις τώρα, η χρηματοδότηση. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι το σύστημα γίνεται πολύ ευέλικτο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Από τη στιγμή που αποκτά η Γενική Γραμματεία δική της οικονομική διεύθυνση και υπηρεσία, από τη στιγμή που δημιουργείται ΕΣΠΑ πολιτικής προστασίας, από τη στιγμή που δημιουργούνται ταμεία τα οποία μπορούν άμεσα να χρηματοδοτήσουν επίγουσες περιπτώσεις. Και είναι και οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι κάτι γενικότερο. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που μπορεί εύκολα να γίνει μόχλευση χρημάτων και να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα, όταν ας πούμε έχουμε μια διαδικασία fast track που μπορεί μέσα σε 90 μέρες να έχει αποτέλεσμα και να κάνει προληπτικές επεμβάσεις σε επαπελούμενους κινδύνους, ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα... Μιλάτε για έργα, αλλά αυτά, ναι, ούτως ή άλλως δεν πρέπει να γίνουν, κύριε Κοτρονιά, αν μιλάμε για αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα, ή αν μιλάμε για ρέματα που πρέπει να καθαριστούν. Να τα ξεχωρίσουμε, ναι. Έτσι, υπάρχουν τα πολύ μεγάλα έργα, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία, ναι. Και τώρα εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις τις οποίες κρίνει το σύστημα ότι πρέπει να γίνουν άμεσα μικρές παρεμβάσεις. Αυτό που είπατε, καθαρισμός ενός ρέματος. Δεν μπορεί να περιμένουμε πότε θα γίνει όλη η διαδικασία μέσα από τις δημοπρατήσεις, οι οποίες όπως ξέρουμε κρατάνε χρόνια. Εμείς θέλουμε άμεσα, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει απειλή κινδύνου, να μπορούμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να παραβλέπουμε βέβαια και την περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά προέχοντας η ανθρώπινη ζωή, να παρεμβαίνει ο μηχανισμός. Ναι. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το νομοσχέδιο. Δύο ακόμα ερωτήσεις. Εν όψη και του καλοκαιριού, το 112, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης αυτός είναι σε πλήρη λειτουργία? Το 112 λειτουργεί και θα λειτουργήσει όλο το σύστημα της προειδοποίησης, γιατί ένας βασικός πυλώνας επιτυχίας της πολιτικής προστασίας είναι η έγκυρη ενημέρωση. Ναι. Στο πρότυπο λειτουργεί... και της Αυστραλίας, του μηχανισμού που λειτουργεί στην Αυστραλία. Ακόμα... με τα μηνύματα. Ναι, με τα μηνύματα, ναι. Απλώς να ξέρετε ότι το 112 δεν είναι πανάκια, δεν είναι όλα τα προβλήματα. Θέλει προσοχή στη χρήση του, γιατί καταλαβαίνετε τι σημαίνει να δημιουργηθεί πανικός όταν δεν χρειάζεται και όταν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι ειδοποίησης του κόσμου. Χρησιμοποιείται, θα χρησιμοποιηθεί και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιείται με σύνεση. Κουβέντα για εθελοντές, πυροσβέστες. Ναι, το νομοσχέδιο αυτό δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον εθελοντισμό, ναι. Και όχι μόνο στον εθελοντισμό, και στην αναβάθμιση των στελεχών του πυροσβεστικού, ναι, σώματος. Ο εθελοντισμός μπαίνει σε νέα καλούπια πλέον. Δηλαδή, γίνεται κατηγοριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων, γίνεται ένα μητρό, μπορείς πλέον να τους δώσεις μέσα και χρήματα, μπορείς να τους εκπαιδεύσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω στον τομέα του εθελοντισμού το νομοσχέδιο κάνει πάλι ένα άλμα, όπως άλμα κάνει και στην αναδιάρθρωση του πυροσβεστικού σώματος, γιατί το πυροσβεστικό σώμα είναι ο βραχίωνας της, ο επιχειρησιακός, ναι, βραχίωνας της πολιτικής προστασίας. Πιστεύω, μάλιστα, ότι... Ναι, δώσαμε το πλαίσιο να δούμε ποιες είναι οι ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει εδώ και μία πρόταση νόμου. Την είχαμε συζητήσει, κυρία Καφαντάρη, την περίοδο που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, δεν προχώρησε. Αλλά δεν βλέπω πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με υπάρχουν αυτό που ψηφίστηκε. Ειδικά διαφορές για την Εθνική Αρχή, κάποιες επιτροπές, όπως τα θυμάμαι τουλάχιστον. Κοιτάξτε, να δούμε ποιες είναι οι ενστάσεις σας και καταρχάς, γιατί δεν πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό σωστά. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι γνωστό, ότι εμείς καταψηφίσαμε το, ναι, νομοσχέδιο. Έτσι, το οποίο ήταν πολυνομοσχέδιο που αφορούσε πολλά θέματα. Έτσι ήρθε και η τελευταία τροπολογία την ημέρα της ψήφισης. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι
Το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει κάτω από τις καινούργιες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και αναφέρομαι και στο κομμάτι κλιματική αλλαγή, η αναγκαιότητα της επιστημονικής γνώσης και η αναγκαιότητα της συμβολής του επιστημονικού κόσμου και βέβαια όλων των φορέων στη δημιουργία ενός νομοσχεδίου για την πολιτική προστασία. Εμείς πιστεύουμε ότι αντί να λύνει τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί μετά από φυσικές καταστροφές, που έχει να κάνει με το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που έχει να κάνει με τη διαδικασία λήψης απόφασης και βέβαια τη μείωση της γραφειοκρατίας, και στα τρία αυτά ερωτήματα το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν απαντά. Δημιουργεί έναν δυσκίνητο δεδαλώδη μηχανισμό, δεν λύνει αυτά τα ζητήματα. Εγώ απλά ενδεικτικά το είπα και στη Βουλή, το άρθρο 27 που μιλάει για την προληπτική εκένωση περιοχών παραπέμπει στο άρθρο 29 του υπάρχοντος νόμου, του 42, δηλαδή ούτε αυτό το ζήτημα δεν το λύνει, ενδεικτικό αυτό, αλλά δεν τα λέει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Έχω εδώ πέρα και την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θέτει πάρα πολλές ενστάσεις σε μια σειρά ζητήματα που θα πούμε παραπέρα. Επειδή αναφερθήκατε στο σχέδιο νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έγινε αμέσως μετά την καταστροφή, το θυμόμαστε στο μάτι, δυστυχώς είχαμε και το τελευταίο εξάμηνο φυσικές καταστροφές με θύματα, λίγα βέβαια, αλλά και ένας άνθρωπος έχει σημασία, είτε στη Χαλκιδική, είτε στην Εύβοια κλπ. Είναι ανάγκη λοιπόν να αναδιαρθρωθεί συνολικά το σύστημα. Εμείς όμως, το πρόβλημα, ξέρετε, και αυτό που λείπει στο εν λόγω νομοσχέδιο είναι η διαβούλευση, κυρία Κουλούρη, με εμπλεκόμενους φορείς. Έχει σημασία αυτό. Έχουμε 12 υπουργούς οι οποίοι υπογράψανε και έχει μέσα πράγματα. Εγώ θα αναφερθώ στο Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τον καινούριο θεσμό της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης, που είναι ζητήματα τα οποία θέλουν προσοχή. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής επισημαίνει πολλά πράγματα, αλλά επίσης δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη κάτι που έγινε επειδή δεχόμαστε κριτική γιατί δεν το ψηφίσατε. Δεν το ψηφίσατε πέρυσι και το δικό σας σχέδιο νόμου. Είχε μέσα, εκτός από διαβούλευση με Υπουργεία, την Ειδική Επιτροπή Αρμοδιοτήτων ΟΤΑ. Τις παρατηρήσεις, δηλαδή είχε θετικά σχόλια από ειδική γραμματεία σε Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Τώρα όμως έρχομαι σε κάποια ζητήματα που τέθηκαν και με την τοποθέτηση του συναδέλφου της Νέας Δημοκρατίας. Για τη θέση της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών, γιατί το ρωτήσατε. Το ρώτησα, ναι, γιατί έχω εδώ την ανακοίνωση της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών, τέλη Γενάρη, 29 Γενάρη του 20, που λέει ενστάσεις ως προς το εξής. Το συντονισμό της πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να τον έχουν οι προϊστάμενοι των αυτοτελών διευθύνσεων δια των τμήματων τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό συμφωνεί με το άρθρο 2 της πρότασης που κατέθεσε τον Οκτώβριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλω να πω. Υπάρχει θέμα με αυτούς τους πολύπλοκους μηχανισμούς που δημιουργούνται και τα καινούργια όργανα να χάσουμε την μπάλα, να το πω έτσι λαϊκά. Διότι πρέπει να υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο έκτακτης ανάγκης από υπηρεσιακούς παράγοντες σε τοπικό, σε περιφερειακό, σε κεντρικό επίπεδο. Συνεργασία ΟΤΑ, Α και Β βαθμού, διότι εδώ έχουμε αυτό δεν και κατάλυση, δεν το κάνει με τον όχι, εθνικό. Κατάλυση και της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τις αρμοδιότητες και το τι θα επιβάλλει δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης η περιφέρεια. Λοιπόν, και όλα αυτά να γίνονται μέσα από πρωτόκολλα συγκεκριμένα συντονισμού και να περιγράφονται και λειτουργίες έκτακτης ανάγκης, που κανονικά υπάρχουν 19 λειτουργίες έκτακτης ανάγκης. Να λοιπόν, σας ρωτήσω κάτι, από τη στιγμή που υπάρχουν 13 συντονιστές στις 13 περιφέρειες, αυτοί δεν αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη, αν μην έχουμε αυτό που λένε αλλαλού. Ένας μετακλητός υπάλληλος θα δίνει εντολή στον αιρετό τον περιφερειάρχη. Το καταλαβαίνουμε αυτό τι σημαίνει. Τι θα είναι αυτός ο μετακλητός που θα οριστεί? Δεν θα είναι υπό τον περιφερειάρχη. Θα τον προτείνει ο περιφερειάρχης, αλλά αυτός θα έχει το συντονισμό. Αυτός θα είναι ο συντονιστής. Δεν χρειάζεται ένα εξειδικευμένο πρόσωπο λοιπόν, να κάνει αυτά. Λοιπόν, το εξειδικευμένο, εγώ σας απάντησα πριν, ότι χρειάζεται ένα συντονισμός τοπικών, κεντρικών και περιφερειακών φορέων και ένα όργανο συγκεκριμένο που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα παίρνει μία απόφαση. Εδώ πέρα βλέπουμε για μετακλητούς, δεν ξέρω τι σημαίνει και τι είδους προσδοκίες
επιβλήψεις θα είναι αυτές και με τι κριτήρια, που θα δίνουν εντολές και στην αυτοδιοίκηση. Είναι δηλαδή κάποια θέματα τα οποία σας είπα μπαίνουν και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, όπως θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Και αναφέρθηκε ο συνάδελφος και για το ταμείο που δημιουργείται. Θέλω να τονίσω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχουν οικονομικές υπηρεσίες. Τώρα δημιουργείται ένα άλλο ταμείο στο Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και εκεί πέρα θα διακινούνται, προσέξτε, απόρριτα κονδύλια. Και έρχομαι εγώ και λέω. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Χρυσοχοίδη αναφορικά με κατάσταση εθνικής ανάγκης και ασφάλειας. Οι εθνικές ανάγκες και υπάρχει και εδώ πέρα. Αριθμό 112, σε περίπτωση που μπορεί να χακαριστεί. Δεν πιστήκαμε, κυρία Κουλούρη, και λέω αυτά που γράφει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, που περιγράφει μία διαδικασία για τα απόρριτες ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που με βάση τον νόμο, δεν έχουμε χρόνο τώρα να το πούμε, και δεν θα έτσι τα πούμε υπάρχει και μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και έρχεται η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και λέει, λοιπόν, θεωρούμε, με συγχωρείτε, θεωρούμε, ως προς τα κονδύλια, ως προς τα απόρριτα κονδύλια, εφόσον ο νομοθέτης ακολουθεί συμφώνως με την αιτιολογική έκθεση το πρότυπο της ανορύθμισης που αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, το άρθρο 53 του νομοσχεδίου χρήζει συμπλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Λοιπόν, δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για απόρριτα κονδύλια, που σημαίνει δεν υπάρχουν παραστατικά ή με μια διαδικασία χάνονται μετά από ένα διάστημα. Λοιπόν, δεν μας απαντήσανε συγκεκριμένα τι σημαίνουν αυτό και θεωρούμε ότι είναι σοβαρό. Επίσης, και άλλη μια κουβέντα για να πάω στον κύριο Καμίνη. Το άρθρο 42, επειδή αναφέρθηκε και ο συνάδελφος πριν για τις fast track διαδικασίες, πρέπει να πω ότι κατά παράβαση περιβαλλοντικών όρων, αντιπλημμυρικά έργα, αρμοδιότητας δασικών υπηρεσιών έργα. Μικρής κλίμακας. Επιτρέψτε μου όμως, παραβιάζεται και, να το πούμε αυτό, παραβιάζεται και ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων, 40, ο οποίος είχε ψηφιστεί το 2016. Είναι σοβαρά ερωτηματικά αυτά και διερωτώμεθα πού αποβλέπουν και ποιος θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Εννοώ καινούργιες δουλειές. Ερώτημα. Λοιπόν, και το πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου, στο επίπεδο το εκπαιδευτικό, η πυροσβεστική ακαδημία, η οποία έχει μία ιστορία 50 χρόνων στο χώρο, τίθεται υπό ενός καινούριου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που δημιουργείται, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, εκτός του ότι μέσα στις διατάξεις του νόμου ο καινούριος αυτός, καινούργια αυτή σχολή θα μπορεί να δίνει μεταπτυχιακά, γράφονται μέσα. Και εδώ υπάρχουν θέματα με το Υπουργείο Παιδείας. Όπως κάναμε άλλες ρυθμίσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης και εδώ υπάρχουν ερωτηματικά, και αυτό το θέτει, αν θέλετε, και η συγκεκριμένη έκθεση της Βουλής. Και το τελευταίο, η προχειρότητα φαίνεται, πέρα από τις αντιφάσεις σε άρθρα που δεν προλαβαίνω να πω, άλλο λέει στο άρθρο 3, άλλο λέει στο άρθρο 28 για την πολιτική προστασία, φέρνει ένα άρθρο και λέει συνεργασία δασικής υπηρεσίας και πυροσβεστικού σώματος. Με το άρθρο 175 το λέει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Υπάρχει και ΦΕΚ συγκεκριμένο που έγινε το Μάιο ή τον Ιούνιο του 2019, τον Μάιο νομίζω, συγκεκριμένο ΦΕΚ, που και υπηρεσιακή υπουργική απόφαση Υπουργείου Προπό και Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη συνεργασία δασικών υπηρεσιών με το πυροσβεστικό σώμα. Και επανέρχεται και φέρνει άρθρο για αναγκαιότητα. Δηλαδή λοιπόν, δεν μελετήσανε τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Γιατί σας είπα, μεγάλος ο νόμος και προσπαθώ να διαχειριστώ για να προλάβουμε και το κομμάτι του προσφυγικού. Πάντως ελπίζω γρήγορα να δούνε αυτές τις ατέλειες και να μην κριθεί επί του πεδίου, το απεύχομαι, η αναποτελεσματικότητα αυτού του καινούργου μηχανισμού. Κριτική έχετε κάνει κι εσείς, κύριε Καμίνη, ως προς τον νόμο αυτό και προς το αν θα είναι αποτελεσματικός ή όχι. Κυρία Κουλούρη, γιατί εδώ υπάρχει δυστυχώς κάτι πάρα πολύ γνωστό στην ελληνική πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά πάμε και αποκεντρώνουμε. Βλέπουμε ότι με τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης δεν γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει και πάμε μετά να τα μαζέψουμε πάλι. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια βασική αντίφαση.
η λύση που δίνει το νομοσχέδιο στο επίπεδο των περιφερειών, και δεν τυχαίο ότι μιλάμε κυρίως γι' αυτό, είναι μια νόθα λύση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Τομάτι και η Μάνδρα, ουσιαστικά αυτό που είναι καταστροφές που εκδηλώθηκαν σε επίπεδο περιφέρειας. Ναι. Και εκεί έπρεπε να υπάρχει γρήγορη απόφαση, σαφής ρόλη και καθαρή εντολή. Ναι. Άρα το πρόβλημα ήταν καταρχήν ο συντονισμός. Το πρόβλημα εκείνο το οποίο υπήρχε, δυστυχώς, το νομοσχέδιο τώρα δεν το λύνει. Γιατί δεν το λύνει? Και δεν το λύνει γιατί πάει να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Και γι' αυτό επικαλούμαστε και το έγγραφο της Ένωσης Περιφερειών. Γιατί αυτοί το λένε πολύ κομψά οι περιφερειάρχες, γιατί στη συντριπτική τους πλειονότητα όλοι σχεδόν είναι Νέα Δημοκρατία. Και λένε, ξεκαθαρίστε τα θέματα του συντονισμού και της δικαιοδοσίας. Δηλαδή, τι γίνεται? Ποιος έχει αρμοδιότητα, γιατί? Βέβαια, μα εκεί το πρόβλημα. Εκεί θα εκδηλωθεί δυστυχώς όπως εκδηλώθηκε. Γιατί τι συμβαίνει? Έρχεται το νομοσχέδιο και από τη μία για να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Σου λέει ότι η αυτοτελής διεύθυνση της περιφέρειας, κανονικά η διοικητική ιεραρχία, έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού και τα λοιπά σε όλα τα επίπεδα. Της πρόληψης, ναι, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης, αποκατάστασης. Και έρχονται μετά και σου φυτεύουν έναν συντονιστή που διορίζεται από τον περιφερειάρχη, αλλά με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού, άρα δεν είναι σαφές έτσι σε ποιον κύριο υπακούει. Ναι. Και επίσης εξαρτάται από τον περιφερειάρχη και τι αρμοδιότητες θα του δώσει. Άλλες θα του δώσει ο κύριος Πατούλης, άλλες ο κύριος Τζιτζικώστας, άλλες ο κύριος Αγοραστός. Εννοείται ότι δεν θα εξειδικευτεί όλο αυτό το πλαίσιο του τι κάνει το πλαίσιο, ο κάθε συντονιστής. Έτσι όπως το βλέπω. Δεν θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες σε κάθε περιφέρειο συντονιστής. Ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες της περιφέρειας. Γιατί του εκχωρεί αρμοδιότητες ο περιφερειάρχης, υπάρχει πλήρης ασάφεια και θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Μετά σας ρωτάω εγώ. Την εντολή εκένωσης ευτυχώς την επιφυλάσσουν τουλάχιστον στον αιρετό. Ναι. Αλλά και για να δώσεις και μια εντολή εκένωσης, αν έχεις κάποιον στον οποίο υποτίθεται πριν έχεις δώσει όλες τις αρμοδιότητες στην ιδανική περίπτωση, και πάλι αυτός πρέπει να αποφασίσει για την εκένωση, κυρία Κουλούρη. Ναι. Αυτός έχει όλη την εικόνα. Έτσι, δηλαδή φανταστείτε τώρα στο μάτι που είχαμε την κατασκήνωση, την παιδική, τη δικιά μας, να είμαι εγώ και να μαλώνω με ένα συντονιστή αν πρέπει να εκενώσουμε ή όχι. Το καταλαβαίνετε? Μία πρέπει να είναι η εντολή σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, εκεί που εκδηλώθηκαν οι καταστροφές, εκεί εκδηλώνεται σύγχυση του νομοσχεδίου, είναι το πιο αδύναμο σημείο του, αλλά δυστυχώς αυτό, όπου μπορεί γιατί να θρυνήσουμε θύματα. Γιατί όμως θεωρείτε ότι θα διαφωνούσατε εσείς ως δήμαρχος της Αθήνας με τον συντονιστή στην περιοχή του Ματιού για ένα τέτοιο ζήτημα? Ναι, ακούστε γιατί κάτι. Γιατί λέτε ότι θα τσακωνόσασταν, ας πούμε, για να τον πείσετε σε τι, ότι θα έπρεπε να εκενώσει? Καλά, ούτως ή άλλως, το αυτονόητο. Δεν είχα την αρμοδιότητα εγώ να διατάξω εκένωση και από την περιοχή. Είχα όμως την αρμοδιότητα να διατάξω την εκένωση κατασκήνωσης. Αλλά τα παιδιά έπρεπε να μεταφερθούν κιόλας έτσι. Καλύτερα θα συνεννοηθώ εγώ με έναν περιφερειάρχη της αυτοδιοίκησης στο κάτω-κάτω της γραφής, παρά με κάποιον συντονιστή ο οποίος προέρχεται από την κεντρική εξουσία και ο οποίος δεν ξέρω και αν συμφωνεί και με τον περιφερειάρχη. Εκεί πέρα τα βλέπετε. Είναι πολύ σύνθετα ζητήματα. Τώρα, τα περί απορρίτων κονδυλίων, τα Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, όλα αυτά είναι μια παράλληλη δομή σε μια χωριστή ενότητα για το ΕΣΠΑ, Διοικητική Υπηρεσία για το ΕΣΠΑ. Δημιουργούμε μια χωριστή παράλληλη δομή στην κανονική δομή. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε κανονικώς εχόντων των πραγμάτων να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, έτσι όπως πάμε και τα κάνουμε τα πράγματα, πρώτα απ' όλα δεν θα προλάβουν να είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι που θα εκδηλωθούν οι πυρκαγιές, και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε σε πράγματα τα οποία γίνονται με μια σοβαρότητα και δίνουν καθαρές λύσεις. Ναι. Λοιπόν, το καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο, ενώ επιμέρους άρθρα τα ψηφίσαμε. Έτσι, γιατί είχαν μια λογική. Αλλά το καταψηφίζουμε στη βασική του φιλοσοφία. Γιατί στο επίπεδο της περιφέρειας που εκδηλώνονται οι καταστροφές, ναι, καλλιεργεί τη σύγχυση. Μάλιστα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε τι πρωτόκολλο ακολουθούν στην Αυστραλία, γιατί έχουμε τις καταστροφικές πυρκαγιές εκεί, και αμέσως μετά ο λόγος στον κύριο Συντηγάκη. Έχουμε συνδεθεί μέσω Skype με τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη, είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, κύριε Παπαστεριάδη. Καλησπέρα σε εσάς και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι.
Και εμείς το ίδιο. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα αυτή τη στιγμή μετά από 8 μήνες πυρκαγιών. Είναι απίστευτο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία, την προσωρινή ιστορία της Αυστραλίας. Δηλαδή να καταλάβεις ότι 186.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έχουν καεί. Έχουμε χάσει 34 άτομα. 1 δισεκατομμύριο ζώα χαθήκαν επίσης. Η ποιότητα του αέρα σε πολλές πόλεις έχει μειωθεί σε επικίνδυνα σημεία. Δηλαδή το κόστος που αντιμετωπίζουμε θα έχει αντιμετωπίσει αυτή η χώρα θα είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια και μιλάμε ότι το νέφος που έχει φύγει από αυτή τη χώρα, δηλαδή ο καπνός, έχει γυρίσει 11.000 χιλιόμετρα το κύκλο του κόσμου και έχει φτάσει μέχρι Χιλή και Αργεντινή. Μάλιστα. Και αυτή την περίοδο κλιματικής αλλαγής έχετε και καύσωνα. Ποιες είναι οι θερμοκρασίες? Σπάσαμε όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίες φέτος. Δηλαδή να καταλάβεις ότι σε ένα προάστιο το Σίδνη πριν λίγες εβδομάδες έφτασε σε 49 βαθμούς. Συνεχώς ζέστη σε ορισμένα σημεία της Αυστραλίας για πάνω από 6 με 7 μήνες. Κάτι που δεν έχουμε ξαναζεί, δεν έχουμε δει στη ζωή μας. Είναι πραγματικά ένας εφιάλτης, μια τεράστια οικολογική καταστροφή και θα ήθελα να μου περιγράψετε πώς λειτουργεί αυτό το διάστημα η πολιτική προστασία. Πώς γίνεται ο συντονισμός, πώς ειδοποιούνται οι πολίτες για να εκενώσουν περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Επειδή για χρόνια τώρα αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές από τη χώρα, το 2014 ιδρύθηκε στη Μελβούρνη μια υπηρεσία που ονομάζεται Διαχείριση Εκτάκτων Βικτωρίας, δηλαδή Emergency Management Victoria. Και αυτό βασικά έχει το ρόλο η διαχείριση και τον συντονισμό πρόληψης της αντιμετώπισης των εκτακτών περιστατικών όπως τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και υπάρχει ενημέρωση μέσω αυτή την υπηρεσία που λειτουργεί ολοκληρωμένα σύστημα προειδοποίησης. Παραδείγματος χάρη τι έχουμε. Ειδικής ιστοσελίδας της υπηρεσίας. Έχουμε επικοινωνία μέσω σελίδων δικτύωσης. Έχουμε ειδικές τηλεφωνικές γραμμές. Ειδική εφαρμογή αυτού της υπηρεσίας. 60 τηλεοπτικών σταθμών που προβάλλουν ειδήσεις. Και έχουμε και επίσης με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα. Και όπως είδαμε και φέτος, κλείθηκε και ο στρατός. 3.000 στρατιώτες κινητοποιήθηκαν και έχουμε και περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια που έχει ειδωθεί ήδη από την κυβέρνηση προς τους πυρόπληκτους για να βοηθήσουμε σε αυτή τη τραγική κατάσταση. Τα μηνύματα σας δίνουν σαφείς οδηγίες προς το που πρέπει να κατευθυνθείτε? Ασφαλώς. Να καταλάβεις ότι και η αστυνομία και ο στρατός πάνε από σπίτι σε σπίτι και προειδοποιούν τα άτομα ότι πρέπει να φύγουν μέσα σε 10, 12, 24 ώρες. Συνήθως γίνεται το βράδυ πριν. Συνήθως γίνεται από την προηγούμενη μέρα, μάλιστα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία που μας δώσατε και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την Αυστραλία, κύριε Σεντιχάκη. Δεν έχει προηγούμενο η κατάσταση αυτή, έτσι, 8 μήνες πυρκαγιές, μια τεράστια καταστροφή. Ακούσαμε πώς λειτουργεί εκεί ο μηχανισμός, έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, γιατί ζούμε την περίοδο της κλιματικής αλλαγής και είναι η θερμοκρασία 49 βαθμούς, καταλαβαίνετε, είναι ένας εφιάλτης. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Αυστραλία. Όχι βέβαια. Είναι και η Βραζιλία. Είναι πολλές χώρες στον κόσμο. Το βασικό επιχείρημα όλων των κυβερνήσεων και εδώ στην Ελλάδα είναι ότι η αιτία όλων αυτών των μεγάλων πυρκαγιών και άλλων φαινομένων που παρουσιάζονται είναι η κλιματική αλλαγή. Εγώ να σας πω να δεχτούμε ότι υπάρχει όντως φαινόμενα αλλαγών στο κλίμα που πολλές φορές μπορεί να εκφράζονται και ακραία. Τι αποσιωπούν όμως?
Ποιος ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή? Ποιος ευθύνεται για τις πυρκαγιές? Ο ανθρώπινος παράγοντας, ναι, αλλά προσέξτε, έχω εγώ την ίδια ευθύνη? Με την ευθύνη που έχει ένας μεγαλοξενοδόχος, για παράδειγμα, που πάει και χτίζει ένα ξενοδοχείο πάνω στον Αιγαλό? Έχω εγώ ευθύνη με τους γενικότερους υπερελαιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή για την εξόρυξη γοναθράκων, για το λεγόμενο πράσινο New Deal και τις ενεργειακές επενδύσεις και τα κονταροχτυπήματα όλων αυτών των ισχυρών για το ποιος θα ελέγξει τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου? Αυτό δεν αποτελεί καταστροφή του περιβάλλοντος, καταστροφή της ανθρώπινης ζωής, καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο? Εδώ άρα, που λοιπόν, φτάσαμε όμως... Δεν θα εξισώσουμε ευθύνες. Σαφώς. Το αποκρύβουν όμως και το αποκρύβουν και συστηματικά. Εγώ να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ήρθε και έγινε πλέον νόμος, βασίζεται στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και εσείς είπατε χαρακτηριστικά. Αυτά που είπε η κυρία Καφαντάρη, αντιπολιτευόμενη την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν αναφέρονται στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχετε διαβάσει και μην λέτε παρερμηνεύετε. Είναι μια δική μου άποψη. Είναι μια δική μου άποψη. Είναι μια δική μου άποψη. Το και δέστε. Βασίζεται στον, κατά την άποψή μας, αντιδραστικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στρατηγική για την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής για την πολιτική προστασία, που αυτή η στρατηγική δεν είναι καινούρια, είναι πολύ παλιά. Είναι πολύ παλιά, που ξεκινάει από τη δεκαετία του 90. Και το ερώτημα είναι το εξής. Μα από το 90-95 και μετά, που έχουμε πάρα πολλές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες και τα λοιπά, το ζούμε σε όλες τις περιοχές, στο Μάτι, στη Μάντρα, στην Χαλκιδική, στην Εύβοια, παλιότερα στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, έγιναν θέτω κάτι οι Νεροποντές. Δεν είχαμε δηλαδή κάποια έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα και παρέλυσε πάλι η Κρήτη. Είχαμε πάλι καταστροφές. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι αν θα λειτουργήσει αυτό το σχέδιο, κύριε Συντηχάκη. Λοιπόν, καταρχάς, όλα τα σχέδια, όλοι οι νόμοι προηγούμενοι από το 1995 και μετά μέχρι και σήμερα δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα και ήταν και αναποτελεσματικοί και αποδείχθηκαν και εγκληματικοί. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια όλων των προηγούμενων, ακριβώς γιατί όλα τα νομοσχέδια εδράζονται σε αυτή την αντιδραστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει τι? Που λέει ότι πλέον το θέμα της αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών δεν είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη όλων μας. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μετακυλεί αρμοδιότητες και ευθύνες που θα έπρεπε να έχει το κράτος στο ζήτημα του ενός ολοκληρωμένου ουσιαστικού και επιστημονικού σχεδιασμού συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων φυσικών και τεχνολογικών, που πρέπει να την έχει το κράτος αποκλειστικά, και την μεταθέτει στους εθελοντές, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στους δήμους, τις περιφέρειες, μετακυλίοντας δεκάδες αρμοδιότητες, χωρίς αυτό πολύ δε περισσότερο να συνδυάζεται με τους αντίστοιχους σπόρους και το αντίστοιχο προσωπικό. Δεν προβλέπεται η συνδρομή της τεχνολογίας, δεν προβλέπεται η συνδρομή των εμπειρογνωμόνων μέσα από τα άρθρα του συγκεκριμένου νόμου. Η άποψή μας, και διαβάζοντας και μελετώντας το νομοσχέδιο, θεωρούμε ότι αποκλείει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια στη βάση πραγματικών επιστημονικών δεδομένων αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει, για παράδειγμα, μια νέα βιομηχανική εγκατάσταση στο περιβάλλον και σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας, αλλά και σε συνθήκες έντονων και απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων. Δηλαδή, το νομοσχέδιο εστιάζεται περισσότερο στην καταστολή και όχι στην πρόληψη. Όχι στην πρόληψη. Είναι ελάχιστα τα άρθρα έργα που αναφέρονται στην πρόληψη. Τα έργα που προβλέπει να γίνονται γρήγορα μέσα σε 90 ημέρες για επαπνούμενο κίνδυνο. Προσέξτε, δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Το ΚΚΕ λέει ένας τέτοιος ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας πρέπει καταρχάς να είναι στο επίπεδο της πρόληψης. Δηλαδή τώρα, εάν έχουμε μια πυρκαγιά, είναι ένα ζήτημα βέβαια το πώς θα οργανώσεις προκειμένου να καταστήλεις την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το ζήτημα όμως για μας είναι τι θα κάνεις για να μην φτάσεις στην πυρκαγιά. Να λειτουργούν οι κρουνοί, να έχεις πυροφυλάκια. Να μην φτάσεις στην πυρκαγιά. Ναι. Εδώ τώρα χωράει πολύ κουβέντα.
Και γι' αυτό λέμε ότι οι αιτίες που οδηγούμε σε αυτά τα φαινόμενα είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης. Εάν πάρετε για παράδειγμα. Αυτή όμως δεν είναι και η ευθύνη της περιφέρειας, κύριε Συντηχάκη. Κάθε περιφέρεια δεν πρέπει να κοιτάει τις ελλείψεις και τα προβλήματα Προσέξτε, που έχει. Είναι άλλο πράγμα η επικουρική και ουσιαστική βοήθεια, στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας, mm-hmm. βεβαίως. Εμείς δεν το αποκλείουμε. Ή δεν αποκλείουμε ένας ολόκληρος λαός από μόνος του να αποτελεί μία ασπίδα αντιμετώπισης. Ναι. Θέλετε να σας φέρω το παράδειγμα της Κουβάς, που τα θύματα που μετράει η Κούβα είναι πάρα πολύ ελάχιστα έως καθόλου, ειδικά στους τυφώνες που έχει στην Καραϊβική. Γιατί έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτελεσματικής αντιμετώπισης, πολιτικής προστασίας, που ο πολίτης ξέρει με το που θα γίνει ο τυφώνας ποιος θα έρθει να τον πάρει από το σπίτι του. Θα έχει όλα τα μέσα, όλα τα απαραίτητα μέσα. Ξέρει πού θα πάει να καταφύγει. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ναι. Αυτά λοιπόν όντως αποτελούν μέτρα πρόληψης για να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά να σας πω κάτι. Θέλετε να πάρουμε τους δασικούς νόμους, τους αντιδασικούς νόμους μάλλον, που έχουν επιτρέψει την αποψήλωση δασών για λογαριασμό μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, είτε ιδιωτικών, είτε γενικότερα άλλων συμφερόντων. Θέλετε να πάρουμε το τελευταίο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που επιτρέπει με fast track διαδικασίες και έρωτας τα οποιαδήποτε αρχαιολογικά ή περιβαλλοντικά εμπόδια να προχωρήσουν αυτές οι λεγόμενες επενδύσεις. Έρονται ή περιορίζονται. Γίνονται πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Θέλετε να σας φέρω το παράδειγμα του αεροδρομίου Καστελίου, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, για το οποίο θα επισκεφτεί και ο κύριος Πρωθυπουργός αύριο, για να το εγκαινιάσει και μετά τα εγκαίνια που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να εγκαινιάσει και αυτή ένα αεροδρόμιο. Λοιπόν, που εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε μια περιοχή υψηλής παραγωγικότητας. Άρα εσείς λέτε, σε μια περιοχή με πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτό το νομοσχέδιο πλέον έρονται, προκειμένου να προχωρήσουν με fast track διαδικασίες, διότι η ίδια η σύμβαση λέει ότι πρέπει απαραίτητος μέσα στα 5-6 χρόνια τα επόμενα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, έτσι, διότι χάνονται και χρηματοδοτήσεις. Άρα εσείς λέτε τώρα, έτσι, και εδώ πρόκειται για ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο. Είναι προστασία. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρετεί τον κόσμο, ερώτηση κάνω. Το υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λάθος ερώτημα κάνετε. Γιατί αν εντάξει, πραγματικά χρειάζεται ένα αεροδρόμιο, δεν θα το πείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Έτσι. Δεν θα το πείτε. Ρωτήστε τον κόσμο. Ούτε μπορούμε να μετατραπούμε σε μελετητικό γραφείο. Λοιπόν, εδώ να πούμε για τον νόμο. Το ζήτημα είναι ποιο. Εδώ να πούμε για τον νόμο. Ο νόμος θα λειτουργήσει. Όχι, άπτονται του νόμου. Όχι, λέω αν θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει το κομμάτι της πολιτικής προστασίας ή όχι. Αν είναι αποτελεσματικό ή όχι. Αυτό να μην. Το ζήτημα είναι πώς, αν μπορεί να λειτουργήσει μια οικιστική περιοχή με τον πληθυσμό της, και πώς μπορεί να λειτουργήσει μια βιομηχανική περιοχή ή χαμηλότερης όχλησης, μια βιοπά κτλ. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που την αποκλειστική ευθύνη την έχει το κράτος. Εγώ θα σας πω, ξέρετε πόσα θανατηφόρα ατυχήματα είχαμε το 2017, 7.357, ο μεγαλύτερος μετά το 2000, με συνεχή αύξηση από το 2012, που ήρθε ως αποτέλεσμα τι, της απροσεξίας, κάποιας θεϊκής ατιμωρίας, είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης εργοδοτικής ασυδοσίας, της αναρχίας που υπάρχει στην εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων. Μάλιστα. Έτσι. Άρα, λοιπόν, ολοκληρώστε μου να πάω στον κύριο Μιλωνάκη. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε, ότι δεν προβλέπει πρόληψη. Και δεν προβλέπει πρόληψη, πηγαίνετε στο άρθρο 9. Εμείς το είπαμε στην Ολομέλεια. Ναι. Το άρθρο 9 λαμβάνει υπόψη του τους πόρους. Δηλαδή τι κάνει. Κάνει μία ανάλυση κόστους και επιπλέον συναρτά με αυτή την ανάλυση κόστους όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Και λέει, επιπλέον λέει ότι λαμβάνουμε υπόψη μας το όφελος κόστος και ταυτόχρονα στα όποια μέτρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκεί εντάσσονται όλοι οι φορείς δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που σημαίνει τι, ότι μπάζει και την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της πολιτικής προστασίας, με ό,τι αυτό πρακτικά αναφέρεστε συνεπάγεται. Αναφέρεστε και στις συμπράξεις. Δεν είναι μόνο συμπράξεις, η ΜΚΙΟ, τι νομίζετε πως είναι. Αφήστε τις ΜΚΙΟ να τις πούμε σε λίγο για το προσφυγικό. Προσφυγικό από τη μια με ΜΚΙΟ, ΜΚΙΟ και στην πυροπροστασία. Αρχίζει και γενικεύεται ο ρόλος τους. Mm-hmm. Που οι οποίες μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι ένα θέμα που πού χρηματοδοτούνται,
Για, τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε το. Να σκαρφίζω με ζητήματα. Αλλά να σας πω κάτι. Οι ΜΚΟ έχουν συμφέρον από την μη ύπαρξη πυρκαγιάς ή από την ύπαρξη μιας πυρκαγιάς? Είναι ένα ερώτημα που θέτω. Λοιπόν, μην μπούμε σε, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία. Όλα είναι τελή, δηλαδή. Λοιπόν, μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Κατανοητό. Οι πυροσβέστες, οι οποίοι εκτός γελάτε, αλλά πήραν 700 πυροσβέστες από εκεί που έχουν αποψηλώσει το σώμα, 700 πυροσβέστες και τους πήγαν στην υπηρεσία της Φράπορτ. Τώρα λοιπόν αυτό γενικεύεται. Θα πάρουν και άλλους πυροσβέστες, ενώ δεν προσλαμβάνουν, ενώ υποχρηματοδοτεί την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ δεν έχει μέσα, δεν έχουν άρβυλα, δεν έχουν μηχανήματα κτλ. Θα πάρουν άλλους τόσους και άλλους τόσους για να τα πάνε στις εθνικές οδούς, να εξυπηρετούν δηλαδή τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, θα τις πάνε σε ενεργειακές μονάδες που κατασκευάζονται, να αξιοποιηθούν εκεί. Ελάτε λίγο να με βοηθήσετε να προχωρήσω τη συζήτηση. Ταυτόχρονα ιδιωτικοποιούν και την πυροσβεστική ακαδημία. Με τους δύο φορείς αυτούς που φτιάχνονται, υποτίθεται στον τομέα της έρευνας και τα λοιπά, όπου όποιος θέλει να μάθει για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια φωτιά θα πρέπει να πληρώσει και να πηγαίνει σε αυτή την ακαδημία προκειμένου. Λοιπόν, κύριε Μιλωνάκη, λοιπόν, ότι όλα υποτάσσονται στο χέρι. Παρακαλώ, δεν γίνεται. Πρέπει να βάλω μια τελεία. Δεν υπάρχει έλεος. Μέχρι να έρθει ο σοσιαλισμός θα κάνουμε. Αν θέλατε στην Ολομέλεια και στις επιτροπές, θα μπορούσατε κάλλιστα να αντιπαρατεθείτε. Ελάτε τώρα, γιατί πρέπει να προχωρήσω λίγο το χρόνο. Ελάτε, κύριε Μιλωνάκη, να μου πείτε πού συμφωνείτε και πού διαφωνείτε σε σχέση με αυτές τις ρυθμίσεις. Ξέρω, είναι πολύ μεγάλο το νομοσχέδιο. Δεν γίνεται όμως, πρέπει να το μαζέψουμε λίγο το χρόνο μας. Εκπροσώπους των κομμάτων, όλοι μας έχουμε την ίδια αγωνία. Αυτό που είδαμε στην Αυστραλία και στη Βραζιλία, το βιώσαμε πριν από λίγο καιρό, και είναι εν μέρη και ένα κομμάτι το οποίο βιώσαμε ορισμένες στιγμές και στην πατρίδα μας. Βλέπε Μάτι, βλέπε Ικαρία το 83, βλέπε Χαλκιδική, βλέπε Μάνδρα Ηλία. Κτλ. Ηλία, καταστροφικές πυρκαγιές του 7. Η διαχείριση των κρίσεων, επειδή θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω τύχει πάρα πολλές φορές σε διαχειρίσει τέτοιες κρίσεων και τότε ανακαλύπτουμε την τελευταία στιγμή ότι τα απλά πράγματα είναι αυτά τα οποία λείπουν. Mm-hmm. Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη με τον κύριο Συντικάκη αλλά και με την κυρία Χαφαντάρη, έχει ορισμένα στοιχεία και από το δικό σας το νομοσχέδιο, το οποίο το είχα διαβάσει, αλλά έχει, εδώ μιλάμε, ένα πολυδέδαλο, μιλάμε για ένα πολυδέδαλο μηχανισμό. Mm-hmm. Πάρα πολλές διευθύνσεις. Οι διευθύνσεις έχουν διευθυντές, γενικούς γραμματείς, άτομα πολλά. Αυτό που λείπει, ξέρετε τι είναι, τα χέρια. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα σβήσουν τελικά τη φωτιά? Και εξηγούμε πολύ απλά. Τρεις παράμετροι χρειάζονται για να φτιάξει ένα σχέδιο με διαχείριση κρίσεων και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες. Πρώτα είναι η πρόληψη, συνεχή αντιμετώπιση και τέλος η αποκατάσταση. Δεν το βλέπουμε σε αυτό το νομοσχέδιο. Καταρχάς λείπει ένα παράρτημα. Με το συντονιστή σε κάθε περιφέρεια. Ακούστε, λείπει ένα παράρτημα. Θα εξηγήσω αμέσως. Λείπει ένα μεγάλο παράρτημα. Ένα παράρτημα σοβαρό. Το παράρτημα του πίνακα, ένα πίνακα δηλαδή, οργανώσεως προσωπικού και υλικού. Τι προσωπικό απαιτείται? Είπατε 13 περιφέρειες. 13 περιφέρειες. Βεβαίως, διότι η αποκέντρωση θα είναι και το Α και το Ω. Όταν θα γίνεται η φωτιά στη Ρόδο, δεν θα μπορεί να πάρει ο κεντρικός εθνικός συντονιστής που θα είναι εδώ στην Αθήνα, δεν θα μπορεί να πάρει την απόφαση. Πρέπει να στηθεί εκεί επιχειρησιακό στρατηγείο. Εκεί θα δουλέψει. Mm-hmm. Ο εκεί συντονιστής. Άρα λοιπόν, για την κάθε φορά που συζητάμε, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το σχέδιο πρέπει να είναι απλό, κατανοητό. Πρόληψη λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη αργήσει, διότι σε ένα μήνα θα αρχίσει η αντιπυρική περίοδο. 1,5 μήνα. Είναι δυνατόν να πιστέψει κάποιος ότι θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες για να φτιαχτεί η ακαδημία, οι διευθύνσεις, όλες αυτές που λέει? Όχι. Ναι, δεν θα γίνουν όλα, πιστεύω, μέσα σε 2 και 3 μήνες. Το πρώτο πράγμα. Αλλά και πέρυσι η πολιτική προστασία το καλοκαίρι λειτουργήσε, παρότι είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Μα δεν είπε κανείς ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο μέχρι τώρα τα τόσα χρόνια στην πατρίδα μας? Προφανώς και υπήρχαν σχέδια. Τα σχέδια όμως λειτουργήσαν εκεί που έπρεπε να λειτουργήσουν για να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές. Η πυροσβεστική αναβαθμίζεται. Ο εθελοντισμός. Στην πρόληψη. Ήδη από τώρα έπρεπε να έχουν δοθεί εντολές οι Δήμοι να έχουν δώσει στις περιφέρειες επικαιροποιημένα σχέδια. Ναι.
εκτάκτων αναγκών. Δεύτερον, να έχουν γίνει αποψηλώσεις στα δάση. Να έχουν, έρθει οι δασικοί χάρτες επικαιροποιημένοι να δούμε τα δρομολόγια μέσα στα οποία θα κινηθούν τα οχήματα της πυροσβεστικής. Εκεί είναι τα προβλήματα τα μεγάλα. Διότι καλό είναι το σχέδιο, ο σχεδιασμός. Έρχεσαι στο χάρτη και λες από εδώ μέχρι εκεί θα πάει. Πώς θα πάει το αυτοκίνητο, πώς θα πάρει πυροσβέστες. Έχουμε νερά στη συγκεκριμένη στιγμή, στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε αυτά τα παλιά που φτιάχναμε στο βουνό, τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά, οι τεχνητές λιμνούλες, οι οποίες ερχόταν και το ελικόπτερο ακόμα και έπαιρνε με τον κουβά νερό. Αυτά όλα θα τα βλέπουμε στην πράξη. Άρα λοιπόν το να φτιάχνουμε νομοσχέδια, πολυδέδαλα, ογκώδη κτλ. Δεν θα μας ωφελήσει. Εύχομαι να πετύχει. Γιατί ποιος δεν θέλει να πετύχει. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Τώρα, η πυροσβεστική. Ένα μεγάλο λάθος πιστεύω είναι ότι έγινε η αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο είναι ένα σώμα ασφαλείας στο πόδι. Και εντάχθηκε σε αυτό το νομοσχέδιο και μάλιστα εντάσσεται κάτω από το Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας δεν μπορεί να έχει στη μασχάλη του, κάτω από τη μασχάλη του, και αυτό το κομμάτι ενός σώματος πυροσβεστικού. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ότι το πυροσβεστικό σώμα, το είπε ο κ. Συντηχάκης εμέσως, αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό. Προσλαμβάνει λοιπόν πυροσβέστες. Υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ πέρα. Εδώ είναι ο αστικός ιστός και είναι το δάσος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ πρέπει να έχουμε ανθρώπους και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή του ΑΕΔ. Υπήρχαν μερικά προγράμματα τα οποία τελειώσαν τώρα και έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι για ένα οχτάμινο, το οποίο μπορούσε να συνεχιστεί, αλλά ήταν μέσα στο δάσος. Τα δρομολόγια, να ξέρουμε, να καθαρίζουμε τις πευκοβελόνες, είναι πάρα πολλά. Οι χήμαροι, να καθαριστούν οι χήμαροι. Να δούμε τι γίνεται με τις κατοικίες ή τα χτίσματα. Αυτές είναι αρμοδιότητες των Δήμων και τώρα των περιφερειών. Όχι, τώρα τα αναλαμβάνει. Ναι, αλλά τώρα στο κεφάλι του πάνω τα έχει στην πλάτη. Τα έχει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή έχει γίνει ένας υπερυπουργός. Mm-hmm. Έχει τα πάντα στο κεφάλι. Ο οποίος υπάγεται όμως τον Υπουργό. Και αναφέρεται στον Υπουργό. Προστασίας του Πολίτη. Ο Υπουργός Πληροφορών τα έχει βγάλει από πάνω του έξυπνα, το είπα και στον κύριο Ξοχοίδη, έξυπνα και όμορφα αποποιήθηκε των ευθυνών του. Ναι. Διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ευθύνες αυτές, οι οποίες αναλογούν σε έναν άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο. Μάλιστα. Πιστεύω, εύχομαι να πάρω ένα καλά, πιστεύω όμως ότι αυτό, εάν χρειαστεί, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά θα λύσει προβλήματα. Mm-hmm. Ελάτε να πάμε ένα γρήγορο γύρο. Συνέχεια αυτού, 90 φορές αναφέρεται με απόφαση, με γνώμη Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Κυριολεκτικά υπερυπουργός. Ελάτε, υπερδομή. Κύριε Κοντρονιά, δύο κουβέντες, αν θέλετε να απαντήσετε. Ότι δεν έχουμε ένα άλλο νομοσχέδιο πολιτικής προστασίας. Έχουμε δημιουργία, και το τονίζω αυτό, ενός εθνικού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων. Πρώτον αυτό. Πολύ σύντομα. Ακούστηκε πάρα πολλές φορές από την εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης το θέμα των μετακλητών. Ναι. Θέλω λοιπόν να δηλώσω εδώ παρουσία όλων, επειδή κοίταξα το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είχε έτοιμο να προχωρήσει, εκεί λοιπόν προβλέπεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Προβλέπεται μια τριμελής επιτροπή να εισηγείται στον Υπουργό την πρόσληψη ενός μετακλητού για 4, δεν θυμάμαι, ή 5 χρόνια, μετακλητού. Ενός μετακλητού, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν μόνο αυτός, θα είχε και δύο υποδιοικητές. Διοικητή τον λέγανε μέσα στο νομοσχέδιο. Δύο υποδιοικητών που στήχιζαν και καμιά 150.000 το χρόνο μαζί. Αυτό. Προέβλεπε, μετά είπαν για διορισμούς κτλ. Μα εκεί το προηγούμενο αυτό νομοσχέδιο προέβλεπε 200 άτομα. Σε τούτο το νομοσχέδιο, πού προβλέπονται πάνω από 80 άτομα. Τρίτον, τα απόρριτα κονδύλια. Πολύ σωστά η Επιτροπή της Βουλής μιλάει για τα απόρριτα κονδύλια, αλλά τι λέει όμως ουσιαστικά? Λέει ότι κύριοι, πρέπει αυτά να ενταχθούν στο νόμο που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα αντίστοιχα κονδύλια. Μα το είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Εκεί εντάσσεται. Μα αυτή είναι η φιλοσοφία. Δεν παίρνει. Μα αφού το γράφει, ναι, ο νόμος γράφει μέσα, το διάβασα εγώ. Γράφει ότι. Η υπηρεσία λέει να προσθεθεί. Να προσθεθεί. Ότι να γίνει πιο σαφές. Να γίνει πιο σαφές. Έλεος δηλαδή. Τι πιστεύετε, ότι θα τα παίρνουν τα λεφτά και τα δίνουν κάτω από τα συρτάρια? Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Απαντήθηκε. Απαντήθηκε σαφέστατα. Μετά,
Ερχόμαστε τώρα για τη δομή, την περιφερειακή, ότι θα υπάρχει σύγχυση κτλ. Μα για όνομα Θεού, τι ζήσαμε στο Μάτι, στη Μάντρα και στις άλλες καταστροφές? Ζήσαμε την ασυνεννοησία. Η Χαλκιδική, την ξεχνάτε. Σας παρακαλώ, Χαλκιδική και η Εύβοια δεν είχε, τα θύματα αυτά τα οποία. Ένας άνθρωπος να χαθεί είναι άνθρωπος. Εδώ χαθήκαν 102 άτομα τώρα. Και τώρα μιλάμε τώρα. Πάμε να προχωρήσουμε όμως λίγο. Μια βιβλική καταστροφή. Δεν κάνουμε πολιτική. Εγώ μίλησα. Δεν κάνουμε πολιτική. Μα εσείς αναφέρεστε. Με συγχωρείτε. Εσείς είπατε τώρα. Μα εσείς αναφερθήκατε και είπατε και ένας νεκρός να υπάρχει. Λοιπόν, δεν κάνετε πολιτική σε αυτό. Κύριε Κοντρονιά. Εγώ μιλάω λοιπόν. Σας παρακαλώ ένα λεπτό να ολοκληρώσω, γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Το συντονιστή τον ορίζει ο Περιφερειάρχης. Ο Περιφερειάρχης είναι ο πρόεδρος του οργάνου. Ας υπάρχουν 50 σύμφωνες γνώμες. Αυτός όμως που βάζει την υπογραφή του για τον συντονιστή είναι ο Περιφερειάρχης. Είναι δυνατόν να μην συνεργάζεται λοιπόν ο Περιφερειάρχης με τον συντονιστή? Δεν παραμένει πρόεδρος του περιφερειακού οργάνου ο Περιφερειάρχης, δεν παραμένει πρόεδρος του τοπικού οργάνου ο Δήμαρχος. Μα τώρα, εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν ήμουν Δήμαρχος, κυρία Κουλούρη, προσπαθούσα να καθαρίσω δασικούς δρόμους. Ξέρετε ότι έπρεπε να προχωρήσω σε προγραμματική σύμβαση με το δασαρχείο που δεν γινόταν ποτέ, κράταγε ένα οχτάμηνο. Λοιπόν, τα αυτή τη στιγμή λύνονται αυτά τα προβλήματα, όπως λύνονται του... και πάρα πολύ. Και να κλείσω με αυτό, ότι η δομή αυτή η οποία φέρνουμε σήμερα, που φέραμε και ψηφίσαμε, δεν είναι επειδή κατέβηκε στο κεφάλι του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα. Είναι μια δομή που έχει πάρει στοιχεία από τη ΦΕΜΑ την Αμερικανική, από την ΕΜΕΡΚΟΜ τη Ρωσική, από το Γαλλικό μοντέλο. Έχει χρησιμοποιήσει ό,τι πιο μοντέρνο έχετε υπάρχει. Έχετε κάνει έναν συνδυασμό δηλαδή. Ναι, υπάρχει για όλα λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, για να τρέξουμε λίγο και ό,τι θέλετε στο μεταξύ μπορείτε να το πείτε. Και θα με βοηθήσετε λίγο γρήγορα να προχωρήσουμε. Θέλετε να μιλήσετε για το προσφυγικό? Ένα δευτερόλεπτο, κυρία Κουλούρη. Ναι. Επίσης, φέτος, επειδή αναφερθήκατε, φέτος ήδη αυτούς που είχε προσλάβει πέρυσι εποχιακούς, ανανεώσαμε την σύμβασή τους για τα επόμενα 4 χρόνια και θα προσλάβει και άλλους 1.500, γιατί ακούστηκε ότι χρειαζόμαστε κόσμο. Ωραία. Προσφυγικό τώρα, γιατί ακούσαμε βαριές καταγγελίες από τον κύριο Κουμουτσάκο για τις ΜΚΟ, ότι έχουν κάποιες σκοτεινό ρόλο, ότι ενδεχομένως υποκινούν επεισόδια. Αυτή η τροπολογία τι θέματα λύνει? Καταρχήν από εσάς, έτσι, γιατί υπήρχε και το θέμα του ότι καταργήσατε το Υπουργείο, επαναφέρατε το Υπουργείο. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι κάνει αυτές τις διορθωτικές κινήσεις που κρίνει ότι θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν αντιπαρέρχομαι του πρώτου θέματος, γιατί νομίζω ότι για να κάνει αυτή την κίνηση σημαίνει ότι κρίνει αυτή τη στιγμή ότι αυτό το μοντέλο αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα καλύτερα. Από την άλλη έχουμε μια κατάσταση σε ένταση, τεταμένα τα πνεύματα στην κοιτάξτε, κυρία Κουλούρη, επειδή ακούω πολλές φορές κριτική και τι κάνατε 6 μήνες κτλ. Και ότι αυτή τη στιγμή είναι γνωστό τη σπάση. Ότι η Τουρκία μέσα από την προσφυγική της πολιτική εκβιάζει τη Δύση για να πετύχει τους σκοπούς της. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα εθνικό μείζον ζήτημα. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και έτσι πρέπει να κρίνουμε και τις κινήσεις που γίνονται κάθε φορά. Με αυτό το μητρό θα ξεκαθαριστούν πολλά. Θεωρώ ότι όποιον και ρωτήσουμε από όλους μας εδώ πέρα, θεωρώ ότι όποιον και ρωτήσουμε από τους συναδέλφους σήμερα θα ομολογήσει ότι πράγματι στους κύκλους που ζούμε όλοι μας υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται με κακή διαχείριση και με κακή πολιτική στα θέματα αυτά. Κυρία θεωρώ ότι τα βάζεις σε μια σειρά. Γιατί παρών από το κόμμα σας, επειδή υπήρχε... Θέλω δύο πράγματα στο προηγούμενο που ακούστηκαν, θα ήθελα να τα διευκρινίσω. Πολύ σύντομα, επειδή αναφέρθηκε πολύ το θέμα της πρόληψης, έτσι, που είναι μια σημαντική έλλειψη, αλλά και σημασία όμως για το τομέα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, θα επαναφέρω αυτό που είπα πριν, την υπουργική απόφαση με ΦΕΚ του Μαΐου του 2019 για τη συνεργασία πυροσβεστικής υπηρεσίας και δασικών υπηρεσιών. Όποιος διαβάζει τη συγκεκριμένη, λοιπόν, δεν φαντάζει να το λύσετε αυτό. Δεύτερον, επειδή μιλάμε για τους πυροσβέστες, εγώ θα πω το εξής. Δεν είναι ότι δεν έγινε τίποτα. Αναφέρθηκε ο συνάδελφος Νέας Δημοκρατίας, προσπαθούμε να ενισχύσουμε. Νομιμοποιήθηκαν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 2.500 πενταετής
πενταετούς υποχρέωσης, μέσα σε μνημόνια σκληρά έγινε αυτό. Εξισώθηκαν τα ωράρια 1723 πενταετών, ενισχύθηκε με 2.000 προσωπικό το πυροσβεστικό σώμα και υπήρχε και προκήρυξη, 1η 5η με 31 δεκάτου, με προκήρυξη 1.000 νέων εποχικών πυροσβεστών. Προσφυγικό, κυρία Καβαντά, λοιπόν, έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο. Γιατί βέβαια... Το νομοσχέδιο αυτό τα τακτοποιεί τα θέματα. Λοιπόν, ίσα-ίσα δημιουργεί ζητήματα με το θέμα στα θέματα των μεταθέσεων. Ίσα-ίσα που οι μεταθέσεις ειδικά στους εποχικούς, ειδικά μάλλον στους τροπολογητές. Κυρία Καφαντάρη, γιατί παρόν, λοιπόν, αφού και εσείς θέλατε, είχατε λοιπόν, μητρό και αυτό απλώς επεκτείνεται. Με σαφήνεια απαντώ στο συγκεκριμένο και τοποθετήθηκα και εισηγητικά. Άλλη μία κολοτούμπα, πιο επιστημονικά κυβίστηση της Νέας Δημοκρατίας, η δημιουργία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που ήταν το πρώτο το οποίο κατήργησε μόλις ανέλαβε την εξουσία. Αυτό βγάζει κανείς συμπεράσματα για την διακυβέρνηση. Ας πούμε, αναγνώρισε ότι κακώς το έκανε και λοιπόν, το επανασυστήνει. Δεύτερον, να πριν δούμε από 1,5 μήνα περίπου ψηφίσαμε για αυτόν τον εθνικό συντονιστή. Και θυμάστε, είχε γίνει τροπολογία, ήταν, ναι, είχε γίνει ολόκληρη ιστορία μέσα στη Βουλή με αντιπαράθεση θέσεων φυσικά. Έτσι, έρχεται τώρα και προσγειώνεται πάλι στην πραγματικότητα και αλλάζει κάποια πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή πώς πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία από τον Ιούλιο. Λάθη, επανεκτιμήσεις, αναθεώρηση αυτών που έκανε. Τώρα έρχομαι όμως, για τις ΜΚΙΟ. Κάποιες ΜΚΙΟ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Υπήρχε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το είπε και ο κύριος Μουζάλας. Βεβαίως, Μητρώ. ΜΚΙΟ. Τώρα όμως επεκτείνεται το αυτό το ΜΚΙΟ και γίνεται πιο αυστηρό. Συγγνώμη, μπορούσε να εμπλουτιστεί το υπάρχον, να δούμε και κάποια θέματα, εάν υπάρχουν, δεν θα το πω εγώ, σε οικονομική διαχείριση κλπ. Και το τελευταίο, το οποίο έχει να κάνει με τα κλειστά κέντρα, τα συγκεκριμένα. Τα προαναχωρησιακά. Ναι, που στο συγκεκριμένο εμείς δεν συμφωνούμε. Λοιπόν. Αυτά καθορίσαν, επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο, γιατί... Πρέπει να τρέξω, σας λέω, το χρόνο. Αυτά καθορίσαν και τη θέση μας όσον αφορά το παρόν. Αυτό όμως που θέλω να πω εδώ, ότι η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό που γίνεται στα νησιά τώρα. Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη και στη Λέσβο συνολικά στο νησί τα τελευταία 24 ώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει σοβαρή πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση γι' αυτό. Να αποσυμφορηθούν τα νησιά, να λειτουργήσουν οι κανόνες και τη ΗΠΑ τη αρμοστία του ΟΗΕ. Των επιστροφών και τα λοιπά. Να γίνουν και την πιο εξέταση του ασύλου. Και εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή στη Μόρια με 22.000, ενώ όταν παραδώσαμε ήταν 5.800 οι φιλοξενούμενοι. Άλλαξε όμως σε στάση έτσι, λοιπόν, ο Ταγί Περντογάνος προς συγγνώμη, τον τρόπο που διαχειρίζεται. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22 μόνιμοι εργαζόμενοι. Λοιπόν, για 22.000 κόσμο. Κυρία για μόνιμους λέω. Όχι, μην κουνάτε το χέρι σας. Η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Και μας είχε πει, λέμε, πού είναι. Ελιάζονται, λέει, και μετά λέει, εντάξει, εξαφανίζονται. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Να δούμε, γιατί έχουμε ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, το οποίο μόνο να διαχειριστούμε μπορούμε, νομίζω, κύριε Καμίνη, και όχι να το επιλύσουμε, γιατί οι ροές δεν σταματάνε αφού έχουμε πολέμους. Το θέμα του προσφυγικού και της πολιτικής προστασίας κάπου τέμνονται. Ναι. Και τι μας δείχνουν. Μας δείχνουν τις βεβαιασμένες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση και έρχεται εκ των υστέρων να τις ανασκευάσει. Στη μία περίπτωση, στο προσφυγικό, που ήρθε και νεκρανάστησε το Υπουργείο που είχε καταργήσει, καλά το έκανε, έστω και καθυστερημένα. Και αυτό το επικροτούμε. Το άλλο όμως με την πολιτική προστασία, τι κάνει. Δημιουργεί, όπως είπα, ένα Υπουργείο μέσα στο Υπουργείο. Να. Ο Γενικός Γραμματέας στην πραγματικότητα έχει τόσες αρμοδιότητες που είναι υπουργός. Αυτός, για να καταλάβετε, εισηγείται στη διπουργική. Όχι ο υπουργός. Να. Εκεί δεν ομολογούν το λάθος που κάνανε και δημιουργούν παράλληλες δομές και συντονιστές επί συντονιστών. Φεύγουμε τώρα. Πάμε στο προσφυγικό. Είναι, πώς να σου πω, είναι μια υπαρξιακή απειλή. Είναι πολύ σοβαρή. Να. Γιατί δεν προβλέπεται σε ένα ορατό μέλλον ότι θα σταματήσουν οι μετακινήσεις των πληθυσμών σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά και στη Τουρκία. Ήμουν στη Τουρκία πριν από μια εβδομάδα. Ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Και εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Μην νομίζετε
και εκεί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα με τους Σύρους πρόσφυγες. Λοιπόν, όσο δεν θα λύνεται το πρόβλημα των ροών, θα έχουμε εμείς πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση, προσπαθώντας τώρα να μεταθέσει την προσοχή της κοινής γνώμης στο θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, πάει και ασχολείται με τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Τι εννοώ? Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι είναι 100 διακινητές, 50-100, οι οποίοι υπό το κάλυμα μιας ΜΚΟ βοηθάνε στην παράνομη είσοδο μεταναστών στην Ελλάδα. Είναι πρόβλημα, αλλά δεν το λύνεις με το να πας τώρα να δημιουργήσεις το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μια δομή που θα πρέπει να καταγράψει, προσέξτε, όλα τα μέλη, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που στην καθομιλουμένη είναι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα σύλλογοι, σωματεία κτλ. Που δραστηριοποιούνται έστω και περιστασιακά στο προσφυγικό. Κάπως όμως θέμα, δεν πρέπει να μπει μια τάξη, κύριε Καμίνη, ειδικά ανοίξεις ανθρώπους οι οποίοι κινούνται ύποπτα. Θα την βάλεις όπως την άρχισε να τη βάζει η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί έφτιαξε το Μητρό των Οργανώσεων. Μάλιστα. Εμείς το 2012, σε κάτι αντίστοιχο, που ήταν το θέμα στο Υπουργείο Εργασίας ποιοι ασκούν κοινωνική φροντίδα ΜΚΟ, είπαμε να καταγραφούν αυτές και τα διοικητικά του συμβούλια. Να υπάρχει και μια ευθύνη σε επίπεδο προσώπων. Μάλιστα. Το να πας να καταγράφεις αυτή τη στιγμή το κάθε μέλος του εξοραϊστικού συλλόγου αμπελοκήπων που συμμετέχει σε συζητία για τους προσφυγείς, γιατί τόσο ευρία είναι η διάταξη, είναι ουτοπικό, είναι κάτι το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή να τραβήξει την προσοχή της κοινής γνώμης σε μια, να την αποσπάσει από την πολιτική της κυβέρνησης που μέχρι στιγμής έχει αποτύχει. Μάλιστα. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά δεν θέλουμε να παρασύρεται η Βουλή και να ψηφίζει τροπολογίες οι οποίες στην ουσία και γραφειοκρατία δημιουργούν και κανένα πρόβλημα δεν λύνουν. Μάλιστα. Θέλουν να ελέγξουν τις ΜΚΟ οικονομικά που έχουν πάρει πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μηνιαία βάση η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τους πόρους τους οποίους έχει δώσει, γιατί ευρωπαϊκά είναι τα λεφτά. Και το πού τους έχει και δώσει. Πού έχουν πάει και για ποιον σκοπό έχουν πάει. Ας αρχίσουν από εκεί. Μάλιστα. Τους διακινητές που κρύβονται κάτω από ΜΚΟ που φτιάχνουν από τη μια μέρα στην άλλη, να τους πιάσουν. Είναι θέμα αστυνομικό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα διοικητικό. Κύριε Συντηχάκη. Ξέρετε τι ξεχνάμε όλοι. Ξεχνάμε όμως ότι αυτή η κυβέρνηση σε 6 μήνες ψήφισε ένα καινούριο νομοσχέδιο. Το οποίο έρχεται και μας λέει τώρα ότι θα το αντικαταστήσει. Δεν το αντικαθιστά. Το με άλλο νόμο τώρα για το άσυλο. Όχι, και προσέξτε, γιατί έχει σημασία και το επαναλαμβάνω, πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά όταν έρχεσαι αυτή τη στιγμή και πας στη Μόρια και λες, εγώ τώρα με τον δικό μου νόμο που ψήφισα θα δώσω την προτεραιότητα σε αυτούς που μόλις ήρθαν, από γιατί αυτοί Γενάρη υπάγονται και στον καινούριο νόμο, αυτοί που ήρθαν το Γενάρη. Είναι τώρα ο άλλος 3-4 χρόνια στη Μόρια. Και βλέπει ξαφνικά, χωρίς να του έχει εξηγήσει κανείς τι συμβαίνει, ότι αυτός που ήρθε χτες παίρνει προτεραιότητα και αυτός δεν έχει προτεραιότητα. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και μας λέει κάποιοι τους ξεσηκώνουν. Μα χρειάζεται να τον ξεσηκώσει κάποιος αυτόν. Το καταλάβατε που βλέπουμε έλλειψη σοβαρότητας. Λέτε κύριε Συντηχάκη, επί της τροπολογίας πλέον, ότι για σταματήστε, το, ότι για εδώ πλέον ξεκαθαρίζει αμέσως. Και για τους χώρους από το επόμενο χρήση. Θέλετε να πείτε εσείς. Μην ανοίξουμε όμως πολλές άλλες συζήτησεις, γιατί θα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Απλώς έχει δίκιο ο κύριος Καμίνης που είπε στην αρχή ότι τέμνεται το προσφυγικό με το θέμα της πολιτικής προστασίας. Εγώ θα έλεγα και με τους χώρους εποπτευόμενης κρίσης. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε όλοι. Άμα θέλετε, εγώ την κάνω δύο ώρες. Μα με συγχωρείτε, δικαίωμα είχε ο καθένας να τοποθετηθεί. Ελάτε, γιατί ο κύριος Μιλωνάκης πρέπει να πάει στην Ολομέλεια. Ναι, ελάτε. Θέλει να μιλήσει ο κύριος Κεραφή. Θα το διευκολύνω. Δεν έχω κανένα θέμα. Απλώ θα μου δώσω τον χρόνο που μου αντιστοιχεί. Θα σας τον δώσω, εννοείται. Τον χρόνο σας θα τον έχετε. Κύριε Μιλωνάκη, ελάτε. Το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Καταρχάς για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όχι όλες, υπάρχουν και ορισμένες οι οποίες έκαναν πολύ καλή δουλειά. Να. Οι περισσότερες όμως ήταν ανεξέλεκτες από την αρχή. Δεν ξέρω αν ξεπερνούν, όπως λένε, τις 200 ή 300 και αν ο πληθυσμός ο οποίος εργάζεται σε αυτές τις μη κυβερνητικές ξεπερνάει, λέει, τις 3.500 άτομα. Αυτό ακούγεται τελευταία. Αυτό θα μας το πούν όταν πλέον μπορέσουν και τις καταγράψουν όλες. Είπε η κυρία Καφαντάρη να ελεγχθούν. Η κυρία Καφαντάρη, δεν ελέγχονται αυτές.
ούτε νομικό πλαίσιο υπάρχει να ελεγχθούν αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Ναι. Και τα οικονομικά τους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και τα οικονομικά τους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ακούστε τώρα το καινούριο στοιχείο. Ισπανία και Γερμανία. Ήδη υπάρχουν καταγγελίες σοβαρές ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις υποτύπων κοινωνικής υπηρεσίας. Ναι. Δηλαδή είναι ποινικοί, βγήκαν από τη φυλακή, κάνουν κοινωνική υπηρεσία, εντάχθηκαν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις στον τόπο τους και έχουν έρθει εδώ. Αυτό είναι μια παράμετρο στην οποία δεν πρέπει να την παράβλεψουν. Δεύτερον, αυτό όλο το θέμα το μεταναστευτικό ή λαθρομεταναστευτικό, όπως νομίζω ότι όλοι πλέον πρέπει να το λέμε, διότι δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι υπάρχει μία μετανάστευση οικονομική στην πατρίδα μας ενταγμένη σε ένα σύστημα το οποίο να λέει ότι εγώ θέλω τόσους οικονομικούς μετανάστες. Οι πρόσφυγες είναι άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία, κυρία Καφαντάρη, είναι οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από εμπόλεμες ζώνες. Εδώ όμως δεν έχουμε προσφυγικό. Το παραδέχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Άρα λοιπόν, το να λέμε ότι είναι προσφυγικό γιατί μας συμφέρει για την Ευρώπη, όπως ακούγεται, δεν λέει τίποτα. Κορυδεύουμε τον εαυτό μας. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Οι ροές θα συνεχιστούν. 50.000... Και το θέμα είναι ότι τα νησιά πιέζονται ακόμα. 50.000 άνθρωποι, είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Ναι. 50.000 θα μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Πού θα τοποθετηθούν αυτοί? Σε 20 λέει κιτ. Ποια είναι αυτά τα κιτ? Έχουν προσδιοριστεί? Έχουν τοπογραφηθεί? Έχουν ξεκινήσει να φτιάχνονται? Τι θα φτιάξεις, πού θα τους βάλεις? Θα τους βάλεις σε ένα μέρος χωρίς να έχεις κάνει υποδομές? Αυτά είχαμε τα προαναχωρησιακά. Μα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα νωρίτερα. Εντάσσονται τα εδώ στα άρθρα της. Δηλαδή είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και αυτά θα πολλαπλασιάζονται διότι συνεχίζονται οι ροές. Η Ευρώπη, η οποία ευθύνεται για αυτό το πράγμα, έκλεισε τα σύνορά της. Τελείωσε. Και μας εγκαλεί τώρα γιατί λέει, δεν κλείνουμε εμείς τα δικά μας. Ούτε τα πλέγματα αυτά τα οποία με συγχωρείτε, τα πλωτά είναι λύσεις, διότι 2.700 με 500.000 που μας στοιχίζει τώρα, θέλουμε κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να καλύψουμε το Αιγαίο πρώτον και δεύτερον. Μιλάμε τώρα για τα περάσματα ως ένα μήνυμα. Μα εγώ θα ρωτήσω, εάν πριν αποτροπής από το πέρασμα αυτό βυθιστεί η βάρκα, τη σκίσει τη βάρκα, ο άλλος τη βυθιστεί, θα πρέπει να τον περισυλλέξει η ακτοπλοεία? Ναι ή όχι? Θα πρέπει. Άρα λοιπόν θα μας κατηγορήσουν κιόλας ότι το φράγμα είναι αυτό. Το πλέγμα είναι αυτό το οποίο δημιούργησε μια ναυτική τραγωδία. Πρέπει λοιπόν άμεσα, το αρχίζουν και το λένε όλοι τώρα και η Νέα Δημοκρατία, να μην έρθουν σε επαφή, άλλη επαφή με τον γηγενή πληθυσμό. Τελείωσαν, να τελειώσουν τα βάσανα του κόσμου. 3 έως 6 μήνες έχει πει η κυβέρνηση ότι θα θέλει μέχρι να τους καταγράψει και να δώσει αν δικαιούται άσυλο και όχι, είναι η επιστροφή. Άρα λοιπόν, σε 3-4 ακατοίκητα νησιά να φτιαχτούν τώρα υποδομές, όσο δύσκολο και αν ακούγεται. Και εμείς δεν το θέλουμε, αλλά τι να κάνουμε? Να φτιαχτούν υποδομές, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα απέναντι ότι δεν θα έρθουν στην Ελλάδα να βρουν τα ATM έτοιμα, να τους περιμένουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα τους υποδέχονται, θα τους δίνουν διαμερίσματα να μείνουν κτλ. Αυτά περνάνε απέναντι. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Και μόνο έτσι μπορεί να μετριαστεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιλωνάκη, και σας αποδεσμεύω. Και εσάς, κύριε Συντυχάκη, που δώσατε τη σειρά σας, παραχωρήσατε τη σειρά σας, να σας δώσω το λόγο να τοποθετηθείτε επί του προσφυγικού. Έλεγα προηγουμένως ότι αυτά τα τρία σοβαρά ζητήματα που αναδείχθηκαν στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την πολιτική προστασία, δηλαδή πολιτική προστασία, προσφυγικό, μεταναστευτικό και χώροι αποπτευόμενες χρήσεις, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ανθρώπινη ζωή, ναι, η ανθρώπινη υπόσταση. Και το αν ικανοποιούνται ή όχι οι πραγματικές τους ανάγκες εν έτη 2020. Και στην περίπτωση της πολιτικής προστασίας φάνηκε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπαίνει σε δεύτερη, τρίτη μοίρα προς χάρη μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, και αυτό φαίνεται από την καταστροφή των δασών, συνολικότερα του φυσικού περιβάλλοντος των δασών, με την οικιστική αναρχία που υπάρχει, με τη μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία πάνω στη γη που λειτουργεί ανεξέλεγκτα προς χάρη της ιδιωτικής πλειοψηφίας του λαού. Και οδηγεί φυσικά σε αυτές τις καταστροφές που αναφέραμε. Τώρα για να δούμε το ίδιο προσφυγικό, με την περίπτωση του προσφυγικού μεταναστευτικού.
Η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες για την εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση που υπάρχει στα νησιά του Αιγαίου και στη Λέσβο. Και αυτό γιατί τις ίδιες αντίστοιχες ευθύνες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι και προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή η εκρηκτική κατάσταση που υπάρχει έχει αιτίες και έχει και ονοματεπώνυμο ο υπεύθυνος. Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου λοιπόν λέγονται υπεριαλιστές που έχουν τσακίσει τους λαούς στην περιοχή με αποτέλεσμα να φεύγουν οι άνθρωποι από τις εστίες τους για να σωθούν και άλλοι φεύγουν φυσικά γιατί είναι στην ανεργία και στη φτώχεια και αναζητούν καλύτερη ζωή και καλύτερη τύχη. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκαν και υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία που ουσιαστικά εγκλωβίζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα νησιά χωρίς να τους δίνει την δυνατότητα να πάνε στους δρόμους. Ούτως ή άλλως εγκλωβισμένοι θα ήταν, θα ήθελαν να πάνε. Σύνορα τα στην κεντρική Ευρώπη. Έτσι, μπράβο. Η καταστολή. Και πάλι εδώ θα ήταν εγκλωβισμένοι, αυτό εννοώ. Το ζήτημα είναι ποιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε αυτή τη συμφωνία και την αποδέχτηκαν αυτές οι κυβερνήσεις, διότι πάντα δεν ήθελαν τα εκατομμύρια των προσφύγων και των μεταναστών να πάνε στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, οπουδήποτε αλλού. Ήθελαν επίλεκτο προσωπικό, επιλεγμένο μάλλον προσωπικό, μηχανικών, δικηγόρων, γιατρών και πάει λέγοντας, με ειδικότητες σε πάση περιπτώσει, που θα μπορούσαν ως φτηνό εργατικό δυναμικό να τους αξιοποιήσουν στις οικονομίες τώρα τους. Εδώ που έχουμε οι υπόλοιποι φτάσει, λοιπόν στον ΚΕΑΔΑ. Τι μπορούμε να κάνουμε. Και πείτε μου και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αναδεικνύοντας τις αιτίες και τις ευθύνες μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που θα πρέπει να γίνει. Τα τελευταία γεγονότα των 2-3 ημερών με την καταστολή της κυβέρνησης απέναντι στις διαμαρτυρίες των προσφύγων και των μεταναστών, αξιοποιείται αυτή η καταστολή ως πρόσχημα, ως επιχείρημα για να πούν στην κοινωνία και αν θέλετε αξιοποιώντας και διάφορες φασιστικές και ακροδεξιές ομάδες και μέσα εκεί συγκαταλέγω, το λέω ευθέως, ακόμα και τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που πυροδοτεί τέτοιου είδους κινήσεις φασιστικών και ακροδεξιών ομάδων στη Λέσβο και δεν όπου υπάρχουν, αλλού. Δεν θεωρείται αυθόρμητες αντιδράσεις κατοίκων, βεβαίως, των ίδιων κατοίκων, βεβαίως, οι οποίοι έχουν κόπωση, βεβαίως, μετά από τόσα χρόνια και είχαν ανοίξει στην αρχή πληγεί, τα σπίτια τους. Έχουν πληγεί οι ντόπιοι των νησιών, αλλά αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα ακριβώς των πολιτικών εγκλωβισμού των προσφύγων εκεί, ενώ θέλουν να φύγουν. Πώς θα το κάνουμε. Γι' αυτό και λέμε εμείς ότι αυτή η τροπολογία που ήρθε χθες, προχθές, που είχε 3 άρθρα, είχε 8 άρθρα μέσα. Ναι. Ήταν ουσιαστικά ένα μίνι νομοσχέδιο. Προέβλεπε διάφορα πράγματα που εμείς θα θέλαμε σε κάποιες περιπτώσεις να ψηφίσουμε ναι, σε κάποιες παρόν, ναι, σε κάποιες όχι. Τι είναι εκείνο που βάρινε για μας και είπαμε όχι, την καταψηφίζουμε. Είναι η ίδρυση νέων προαναχωρησιακών κλειστών κέντρων, τύπου φυλακών, στρατοπέδων συγκέντρωσης, Αλκατράζ δηλαδή, όπου μέσα εκεί θα στηβάζονται χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Με έναν τρόπο δεν πρέπει να ελεγχθεί ο κόσμος που αυτό, βρίσκεται λοιπόν, στην ενδοχώρα αυτό, και αναλόγως να μετατρέψει σε κάποια πρόταση, άλλη ευρωπαϊκή χώρα εφόσον λειτουργήσει έχουμε, λοιπόν, πια η πολιτική ασύλου. Έχουμε κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Πρώτον, να κλείσουν όλα τα hot spot. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Σημαίνει να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα, ναι, να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα σε ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας, αξιοπρεπής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγιεινή, την ασφάλεια, την προστασία των παιδιών, την εκπαίδευσή τους για σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα από την ένταση της διαδικασίας παροχής ασύλου να φεύγουν στις χώρες προορισμούς τους. Ναι. Εδώ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από χαρακτηριστικά αυτό που είπε και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας, να σταματήσουν να μην ξοκλαίνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ οι κυβερνήσεις και ας ανοίξουν λοιπόν τα σύνορα να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι ή να γίνει στα πλαίσια ενός καταμερισμού. Λοιπόν, το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή λέμε, Ένωση, 300.000, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, 300.000 πρόσφυγες. Να μείνουμε σε αυτά όμως, γιατί 300... δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να ολοκληρώσω. Μια τελεία να μου βάλετε 300.000 πρόσφυγες. Ας πάρει 15 η Ελλάδα, ας πάρει 15 η Σουηδία, ας πάρει 30 η Γερμανία, ας πάρει... να γίνει ένας ισόπωσος καταμερισμός. Αυτό είπαμε, μια δίκαιη κατανομή. Και
Όχι λοιπόν. Αυτό ζητάμε. Η κατάπτυστη νομίζω. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ο κανονισμός του Δουβλίνου, για το οποίο δεν είπε κανείς, σήμερα δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε και προχθές στην Τολομελία είπε κανένας τίποτα για αυτά τα δύο. Για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και για λέμε, το κανονισμό του Δουβλίνου. Τα λέμε χρόνια τώρα αυτά, κύριε Στιχάκη. Το θέμα είναι να αναθεωρηθούν. Να μεταφερθούν λοιπόν οι ετούντες άσυλο στην υπηρετική Ελλάδα. Επίσης, να σταματήσει κάθε εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο προσφύγιο. Σας το είπα και προηγουμένως και το λέω και τώρα. Για την πολιτική προστασία σας το λέω και τώρα. Η ΜΚΟ. Υπάρχουν γιατί υπάρχει προσφυγικό. Μάλιστα. Και μεταναστευτικό. Εάν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχαν ούτε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο ρόλος όχι απλώς ύποπτος, αλλά εδώ έχουν αντικαταστήσει το ρόλο λοιπόν, του κράτους. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει το Μητρό και ο έλεγχος. Να μείνουμε, σας παρακαλώ, πρέπει να κλείσω. Ο έλεγχος τους που λέει η κυβέρνηση με την τροπολογία ότι θα κάνει με το Μητρό των μη κυβερνητικών οργανώσεων ουσιαστικά είναι υποκριτικός, διότι λειτουργούν και χρηματοδοτούνται με κανόνες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φανερό αυτό. Λοιπόν. Έτσι, υπάρχει λοιπόν συνολική ευθύνη γύρω από το ζήτημα. Να μείνουμε σε αυτά. Θα και δούμε, τέλος, για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Θα θέλω και να μιλήσω με οι υπόλοιποι συναδελφοί σας όμως. Με συγχωρείτε, η εκπομπή έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Πώς θέλει να αξιοποιήσει τον χρόνο και να τον τοποθετηθεί. Εγώ μπορώ να πω μόνο το εξής. Ότι χώροι εποπτευόμενης χρήσης σημαίνει χώροι εποπτευόμενου θανάτου. Ουσιαστικά συνιστά. Μιλάμε για ναρκωτικές ουσίες. Κινητές μονάδες σε δήμους. Συνιστά αποδοχή του προβλήματος της διάδοσης των ναρκωτικών. Δεν συνιστούν θεραπευτική λύση, δεν διαμορφώνουν κίνητρο για θεραπεία και ενισχύουν την κοινωνική ανοχή πρακτική, στο φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Και έχει αποτελέσματα. Έχει αποτύχει. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ένα ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Ναι. Ιδιαίτερο σκεπτικισμό απέναντι σε αυτούς τους χώρους. Και στην Ολλανδία και στην Ελβετία και στην Ισπανία που υπήρξαν. Δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και σκέφτονται στα σοβαρά να κλείσουν αυτούς τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Να σας έτσι. Πούν και το χειρότερο απ' όλα, λοιπόν. βάζουν το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω των διάπλους, δηλαδή στεγνά προγράμματα να φτιάξουν χώρους εποπτευόμενης χρήσης και να συνταγογραφούν μάλιστα και υποκατάστατα των ναρκωτικών. Δηλαδή, είναι τρελό. Είναι πραγματικά πολιτική διαστροφή. Αν δεν κρύβονται πίσω από εκεί μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και φαρμακοβιομηχανίες. Να δούμε τι λέει όμως. Και πολλά άλλα, αλλά να μην το ανοίξω το ζήτημα μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Έτσι, εάν δεν είναι αυτό το πράγμα, τότε όντως είναι πολιτική διαστροφή. Ελάτε, κύριε, όταν έχει μείνει, γιατί το υποστηρίζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση. Έλα. Κυρία Κουλούρη, τι είναι αυτή η χώρη εποπτευόμενης χρήσης? Εγώ τώρα ως δήμαρχος 9 χρόνια κατάλαβα ότι το θέμα των ναρκωτικών είναι τόσο σύνθετο που θέλει μια αντιμετώπιση σε πολλά επίπεδα. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προχωρήσει πολύ στην εξάρτηση τον αντιμετωπίζει με το στεγνό πρόγραμμα. Ναι. Το ΚΕΘΕΑ 18 και άνω. Λάθος. Τον άνθρωπο. Λάθος, ναι, εγώ. Δεν διακόπτεται. Ακούσαμε ό,τι αντιεπιστημονικό και παρεμβαίνετε. Τα στεγνά προγράμματα έχουν επιτύχει 100% το στόχο και το ρόλο τους. Και για τις απλές και για τις πιο βαριές μορφές του υποεξάρτησης. Είναι λάθος που έχει πετύχει. Μπορώ να μιλήσω. Πρόληψη. Βοηθήστε με και εμένα να κρατήσω τους χρόνους με τους συναδέλφους σας. Τρία πράγματα. Για αυτά τρία πράγματα. Κυρία Κουλούρη, σε ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα η αντιμετώπιση δεν μπορεί παρά να είναι σύνθετη. Εμένα η κοινή λογική μου και η εμπειρία μου από 8,5 χρόνια στη Δημαρχία της Αθήνας μου λέει ότι τα προγράμματα και των τριών ειδών λειτουργούν συμπληρωματικά. Mm-hmm. Το στέγνο πρόγραμμα για εκεί που δεν υπάρχει η μεγάλη εξάρτηση, το υποκατάστατο σε πιο σοβαρές περιπτώσεις και υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, όπου είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που τρυπιούνται μέσα στον δρόμο, τους βλέπουμε, που υπάρχει όλη από αυτή την η κατάσταση της εξαθλίωσης, όπου σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει τουλάχιστον να τους φέρει σε έναν χώρο να προσπαθήσεις και εκεί να έχεις μια δομή να τους οδηγήσεις όσους θέλουν στην απεξάρτηση, αλλά κυρίως αυτούς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο να τους δώσεις ένα χώρο που θα προστατεύσει την υγεία τους, θα τους δώσεις καθαρές βελόνες που χρησιμοποιούν ό,τι βρεθεί και πεθαίνουν μέσα στο δρόμο από AIDS και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Θα τους προστατεύσεις από το να πάρουν την υπερβολική δόση ναι. που τους οδηγεί στο θάνατο και θα τους προστατεύσεις και την αξιοπρέπειά τους που ήδη οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Δεν αποβλέπει
οι χώροι εποπτευόμενης κρίσης δεν έχουν ως κύριο σκοπό την απεξάρτηση. Τι να κάνουν, απευθύνω τους ανθρώπους που έχουν προχωρήσει τόσο βαθιά, ώστε ένα μικρό ποσοστό θα προχωρήσει την απεξάρτηση. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, μην τα μπερδεύουμε και τα ανακατεύουμε όλα. Ελάτε, αν προτιμάνε, αν προτιμάνε μέσα από μία τρομακτική ηθικολογία να βλέπουν ανθρώπους να πεθαίνουν στο δρόμο και να βρίσκουν οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου κάθε μέρα νεκρούς, mm-hmm. εντάξει, τι να πω. Δεν βλέπω πάντως να έχετε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να αυξηθεί ο αριθμός των στεγνών προγραμμάτων. Να ακουστούν όλες οι απόψεις. Γιατί δεν λέτε να αυξηθεί ο αριθμός των στεγνών προγραμμάτων. Ό,τι γιατί δεν διαφημίζετε το ΚΕΘΕΑ. Στηρίξαμε... Εγώ διαφημίζω το ΚΕΘΕΑ, εσείς διαφημίζετε τους χώρους υποπτευόμενου θανάτου. Δεν θα κάτσω εγώ. Στον καθένα, ανάλογα με το ρόλο που έχει, θα έχει την υποστήριξη που του δηλαδή στο ΚΕΑΔΑ. Κυρία Καφαντάρη, αυτός που είναι σε φάση προχωρημένη στο ψυχοεξάρτηση να πάνε στο ΚΕΑΔΑ. Είναι τελειωμένη. Μίλησα εγώ για ΚΕΑΔΑ. Ακούστηκε η άποψή σα. Όχι αρνείται. Κυρία Καφαντάρη, σα παρακολουθήσουμε και αυτό όταν θα έρθει ο σοσιαλισμός. Κυρία Καφαντάρη, ελάτε. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα, ναι. θα πω ότι είναι κάτι οι χώροι εποπτευόμενης κρίσης, κάτι που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ επί διακυβέρνησης. Mm-hmm. Η εν λόγω τροπολογία έβαζε και τους Δήμους μέσα σε αυτή τη διαδικασία για τη δημιουργία αυτών των χώρων. Θα συμφωνήσω με το σκεπτικό του που ανέπτυξε ο κύριος Καμίνης, ότι πρέπει αυτά τα ζητήματα, ο ανθρωπισμός δεν πρέπει να λείπει. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σε αυτό το τούνελ των ναρκωτικών και ειδικά όταν πρόκειται για τα τελευταία στάδια όπως αναφέρθηκε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η καθαρή βελόνα και ο γιατρός ο οποίος μπορεί να τους συνδράμει εκείνη τη στιγμή. Πόσες φορές έχουμε δει στο δρόμο ανθρώπους έτοιμους να πέσουν κάτω, πέφτουν κάτω και υπάρχουν συνεργεία. Στην Αθήνα, στην Αγίου Κωνσταντίνου το είχα δει μάλιστα πολλές φορές, που είναι άνθρωποι που τους δίνουν μια πορτοκαλάδα και ο άλλος ξανασηκώνεται και στέκεται στα πόδια του. Από το Δήμο Αθηναίων ήταν αυτό. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι... ναρκωτικών. Ελάτε. Λοιπόν, δεν επιτρέπω στο Κομμουνιστικό Κόμμα και τον εκπρόσωπό του να με διακόπτει, κύριε Συντιχάκη. Μιλήστε για την πολιτική προστασία και για την πυροσβεστική και μην αναγάγετε κυρίαρχο αυτού του πολύ σοβαρού νομοσχεδίου ή την εν λόγω τροπολογία. Δεν σας είδα αλλού να ανησυχείτε τόσο πολύ. Ελάτε. Γιατί δεν σας βολεύει. Λοιπόν, πείτε μου, κυρία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είστε αποκαλυπτική βέβαια. Έχει δίκιο. Πρώτος το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή την ιστορία με τους χώρους υποπτευόμενης. Ναι, αλλά μην τους διακόπτετε, γιατί θα πρέπει να τελειώσω την εκπομπή. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσω την εκπομπή. Να ακουστείτε όλοι. Έχετε δίκιο. Ελάτε, κυρία Καφαντάρη. Και καταλήγω λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα αυτά με ανθρωπιά, να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και οι γιατροί οι οποίοι μπορεί να στηρίξουν κάποιον τέτοιο άνθρωπο, mm-hmm. και υπάρχει που έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο, έτσι. Και υπάρχει και αυτό που ελέγχθη, ότι κάποιοι ακόμα και σε αυτό το τελευταίο, όπως λέγεται, στάδιο της έντονης κρίσης, mm-hmm. μπορεί να προχωρήσουν σε μία διαδικασία απεξάρτησης. Ναι. Κλείνοντας όμως, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι κάτι που είπα και στη Βουλή για το εν λόγω σχέδιο νόμου, ότι καλό είναι η κυβέρνηση να δει τις αδυναμίες που έχει, ειδικά στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, έτσι, και να μην αναγκαστεί να αναθεωρήσει πράγματα επί του πεδίου. Μάλιστα, και το νομίζω αυτό. Ότι αυτό είναι κατανοητό, γιατί μήνες. Τα βασικά ζητήματα δεν λύνονται. Mm-hmm. Επίσης να πω, επειδή λίγο πολύ το χώρο το συγκεκριμένο το γνωρίζω, ότι οποιοδήποτε σύστημα πολιτικής προστασίας πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος εκπαίδευσης στο καινούριο αυτό σύστημα. Ναι. Δηλαδή, αν το ψηφίσαμε τώρα το Γενάρη, δεν ξέρω αν θα μπορεί να εφαρμοστεί, λέω. Σε κάθε περίπτωση, την 1η Απριλίου, επιτρέψτε, συνέχεια. Ναι, έτσι όταν αρχίσει. Την 1η Μαΐου, ναι. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Την 1η Μαΐου που θα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Αυτό είναι πάρα πολύ κύριε σοβαρό, Κοτρώνια, γιατί η κίνδυνη είναι πάρα πολύ. Με εσάς θα κλείσω τη συζήτηση. Ναι, κυρία Κουλούρη. Εγώ απλώς στο συγκεκριμένο θέμα να πω ότι ναι, είναι μια τροποποίηση ενός παλαιότερου νόμου που υπήρχε. Νομίζω ότι αναλύθηκε και από τον κύριο Καμί και από τον κύριο Καφαντάρη. Μιλάτε τώρα για τους χώρους αποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών που επεκτείνεται τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι επειδή είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα και έχει πάρα πολλές φάσεις και πολλά στάδια αντιμετώπισης του, αυτό αφορά εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει εκείνο και το σημείο που πρέπει εμείς πια να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά τους,
να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να τους δώσουμε, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον στο οποίο κάποιος άνθρωπος θα τους πει ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος τον οποίο μπορεί να ακολουθήσουν, ακόμα και σε αυτή την πολύ βαθιά χρήση mm-hmm. την οποία κάνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι. Υπήρξε βέβαια μια διαφοροποίηση στο κόμμα σας από την κυρία Γιαννάκος προς το θέμα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες οπτικές. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Προφανώς. Είναι σύνθετο. Ο καθένας έχει την άποψή του. Προφανώς, ναι, όλοι μπορεί να έχουμε μια άποψη. Το θέμα είναι να είμαστε πρακτικοί και αποτελεσματικοί. Και για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε αυτό το σημείο, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Θεωρώ ότι με αυτό το άρθρο προστατεύονται και αυτοί οι άνθρωποι και η αξιοπρέπειά τους και η υγεία τους από υπερδοσολογία, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα. Και εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα βλέπουμε στην πράξη. Θέματα, εγώ θέλω να πω αυτό, ότι όλα τα βλέπουμε στην πράξη και βελτιώνονται, θεωρώ, ή μετατρέπονται, αλλάζουν κτλ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Τηλεονόμος, καλή συνέχεια.